Εγώ είμαστε καλησπέρα. Μια κάμερα. Πραγματικά. Λες ότι το θυμήθηκα εγώ όπως είναι αυτό. Εντάξει, απλά μερικά πράγματα. Θα το θυμίσουμε, ρε παιδί μου. Εντάξει, ναι, τέλος πάντων. Σταύρο, έχω τόσο πολλά στο κεφάλι μου και τόσο πολλά να κάνω που κάθε φορά ξεχνάω μερικά. Λογικό είναι. Έχει ευχαριστεί. Όταν πρέπει να αποπερατώσει 50 δουλειές. Πρέπει να παραιτηθώ από τη ζωή, δηλαδή μερικά λόγια. Έλα, Βασιλάκη Καϊλά, ο ένας Βασιλάκη Καϊλά, ο άλλος. Ηρεμήστε. Άντε. Πάπα. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Του εκπληκτικού διαδικτυακού τόπου αρχικά και μετά ραδιοφωνικού κόνσεπτ. Ναι. Ονομάζομαι Σταύρος Κόρκας, είμαι εκ των owners του project. Τι κάνεις, συστήνεις στον κόσμο. Έτσι πρέπει, φίλε, μπορεί να μας ακούει κάποιος για πρώτη φορά. Στη αριστερά ψάρα μου, η γυμνασμένη εδώ και μια εβδομάδα αγάπη Σημέλα Γαβριγίδου. Γιατί πρέπει να έχει τρία ονόματα, αγάπη. Δεν τα είπανε. Προφανώς. Εντάξει. Έχει μεγαλύτερο κύρος αυτό. Αυτό ακριβώς. Να σου πηγήσει το διάλειμμα. Ακόμα πιο αριστερά. Να σου πει αγάπη για γιόγκα, για πιλάτες, κάθε μέρα κι άλλο. Για πιλότους είναι πιο πιθανό να μου πει, αλλά τέλος πάντων. Το μπράτσο μου είναι μεγαλύτερο από το δικό σου. Τι μιλάς τώρα. Βλέπεις εδώ πέρα. Θες να δοκιμάσουμε σε χαστούκια. Δεν μου δώσεις ένα, δεν σου δώσω ένα εγώ. Να δούμε. Τις γυναίκες χαϊδεύουμε, δεν τις βαράμε. Νομίζεις. Όχι. Αυτά, εγώ είδα την Άννα Μπέλα, πώς τη λέγανε. Η Ιωάννα Μπέλα. Αυτή, καλά το πέτυχα. Εντάξει. Ναι. Που τη βαρούσε ο άντρας και της άρεσε. Κάτι δεν τέτοιο. Κατάλαβε τι είπε αυτή η καημένη, να ξέρεις. Το διόρθωσε μετά, το μάζεψε. Δεν κατάλαβε τι είπε. Υπάρχουν τέτοιες γυναίκες που δεν καταλαβαίνουν τι λένε. Ναι, πολλές. Μπράβο. Και πιο αριστερά μας ο Στέλιος Αναστασιάδης, το καμάρι των Σέρων. Ένα παιδί που γαλοχύθηκε σε στενά στα πεζόδρομο που είναι ο βλάχος εκεί με τα μπιφτέκια και τα σουβλάκια. Εντάξει, εκεί πήγαινες να φας. Όχι. 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 Ξεφτυλισμένη. Γιατί όχι. Δουλεύαμε ντόκα, έτσι λένε το σουβλατζίδικο. Ναι, καλό. Το καλύτερο. Ναι. Τοποθέτηση προϊόντος. Τοποθέτηση προϊόντος. Δεν πειράζει, χαλάλι. Ο ντόκα σα στείλει μια διαφήμιση. Ναι. Α στείλει διαφήμιση, όχι, διαφήμιση κάναμε. Α στείλει καψιλό, αγάπη. Αυτό δίπλα σου θα πεινάσουμε. Σήμερα έχουμε πολλά θέματα. Έχουμε ετοιμάσει πολλά θέματα με βασικό άξονα βέβαια τον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Keep ΠΑΟΚ Alive. Σήμερα ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την ΑΕΚ για τους 16 του Champions League. Για τους 16. Ναι. Περνάει την ΑΕΚ και πάει στους 8. Καλά, ναι, λέω. Καλά τα λες. Και περνάει άλλον έναν και πάει Final Four. Την Bamberg, και από εκεί που δεν ήμασταν ή την Bamberg ή την Bamberg. Την Bamberg και την Bamberg. Ωραία, δεν τους βλέπω και τους δύο. Θα ψάχνουμε μυστήριο Σταύρο για το Final Four. Για το Final Four, φίλε. Έτσι είναι. Αν γίνει Ισραήλ, είμαστε λίγο δύσκολα. Έχω πάει, ωραία είναι. Αν γίνει Πολώνια. Ποιο θα πρώτο πάει. Καραβάνια. Αν πάει Πολώνια, ο Νίκος θα κάτσει να κάνει την εκπομπή εδώ. Τι. Ο Νίκος να πάει πρώτο. Να του και το συνδικαλιστικό. Τι, φυσικά. Και πάνε, όπως και εσύ, άντε από κοντά. Θα πάω, να είσαι σίγουρη. Σου δίνουμε την και άδεια. Όχι για δουλειά. Ναι. Σου δίνουμε την άδεια, ναι. Να πας. Ναι. Σήμερα θα είστε και οι δύο. Ναι. Σήμερα εγώ σαν φίλαθλος, γιατί εκεί πάω καλά. Φυσικά. Όπως πρέπει να πηγαίνω σαν φίλαθλος, γιατί είναι αντικείμενο μου το μπάσκετ, δημοσιογραφικά. Ξέχωρα αν έχω ασχοληθεί 10-15 φορές στην καριέρα μου. Αλλά ο Νίκος θα είναι εκεί να καλύψει το γεγονός. Ένα μεγάλο παιχνίδι μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, ένα δίδυμο θεωρητικά η ΑΕΚ να έχει ένα πλεονέκτημα, από την άλλη ο ΠΑΟΚ έχει αποδείξει ότι όταν καίει η μπάλα δεν κρύβεται. Έχουμε εμπιστοσύνη τον προπονητή, τον Ηλία τον Παπαθεοδόρου και την ομάδα για το ότι θα υπάρχει ένα πλάνο για να κυνηγήσει μια νίκη που θα δώσει ένα προβάδισμα. Από εκεί και πέρα βέβαια είναι μια σειρά που κρίνεται σε δύο αναμετρήσεις. Και θα πρέπει ο ΠΑΟΚ κάτι να έχει κερδίσει σήμερα για να πάει στο ΟΑΚΑ με φιλοδοξίες. Υπάρχει η ιδιομορφία του εισιτηρίου σήμερα. Πρέπει να γεμίσει το παρατάκι, το ΠΑΟΚ Sports Arena, το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο της χώρας. Έτσι. Των Βαλκανίων θα έλεγα. Η Παρτιζάν δεν είναι δικό της. Ναι. Τι θα κάνουμε τώρα με το ζόρι, μας είναι δικό μας. Η Φενέρ. Βαλκάνια, δεν είναι Βαλκάνια. Δεν Ασία τους λες. Ναι. Ασία. Είναι και στην ασιατική πλευρά. Άρα δεν μετράμε την Τουρκία. Άρα καλά το είπες. Ναι, το μεγαλύτερο ιδιόκτητο γήπεδο των Βαλκανίων. Θα πρέπει να πάμε εκεί όλοι, να δώσουμε τα λεφτά. 10-15 ευρώ τέλος πάντων πόσα είναι.
να συνεχίσουμε να στηρίζουμε όσοι στηρίζουμε την ομάδα μπάσκετ, να έρθουν κι άλλοι να στηρίξουν, να μαζευτεί χρήμα, να βγει χρονιά. Το ότι βοηθάει η οικογένεια Σαββίδη δεν σημαίνει αυτομάτως ότι δεν έχουμε ευθύνη απέναντι στο τμήμα. Έχουμε και παραέχουμε. Ίσα ίσα αυτό θα πρέπει να αποτελέσει έναν ακόμη λόγο η στήριξη της οικογένειας Σαββίδη και η παρουσία του Γιώργου στο γήπεδο θα πρέπει να είναι ένα κίνητρο για όλους να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτός είναι και ο λόγος που θα μπορούσε κάλλιστα η οικογένεια Σαββίδη να πει πάρτε 500, πληρώστε τους όλους και πάμε παρακάτω. Ναι. Δεν το έκανε αυτό και καλά έκανε. Με λίγα λόγια στέλνει ένα μήνυμα, παιδιά εμείς εδώ είμαστε, αλλά κουνήστε την κολάρα σας. Αυτό είναι το μήνυμα. Κομψά, ναι. Μπορείς να το πεις συν Σαββίδη και χείρα κίνη. Σιγά βρε Αντιγόνη 4, σιγά. Είναι όπως αυτό που είναι πριν. Πώς το είπες. Δεν θυμάμαι, λέω πολλά επιτυχημένα. Θα έλεγα Σταύρο ότι το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να στηρίξει την ομάδα σε ένα δύσκολο παιχνίδι. Γιατί όσες φορές λειτουργήσε η προσπάθεια Ελλάδα στο γήπεδο για να βοηθήσει οικονομικά, η προσπάθεια πάτωσε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, το μεγαλύτερο κίνητρο για μένα είναι να δεις ένα σπουδαίο παιχνίδι και να ενισχύσει την ομάδα να κάνει το πρώτο βήμα για να περάσει στους 8 του Champions League. Για μένα το μεγαλύτερο κίνητρο είναι να συμβεί όλο το πακέτο. Η ομάδα να κερδίσει, να στηριχτεί οικονομικά, να περάσει ένα μήνυμα στην οικογένεια Σαββίδη, να. Εντάξει, είναι πολλά. Και για ένα τμήμα το οποίο, όσο και να θέλουμε να διαφορούμε γι' αυτό, είναι ένα τμήμα το οποίο αν βρει επενδυτή, μπορεί να φτάσει στην ευρωπαϊκή ελίτ. Γιατί έχει το μέταλλο, έχει την τεχνογνωσία, έχει όλα όσα χρειάζονται ως βάση, πλην έχει γήπεδο, έχει κοινό. Αν υπάρχει προοπτική, δηλαδή το κοινό θα εμφανιστεί. Άρα λοιπόν, είναι ηλίθιο από την πλευρά μας να μην στηρίζουμε ένα τμήμα το οποίο υπό προϋποθέσεις μπορεί να μας δίνει οι ίδιες χαρές με αυτό το ποδοσφαίρο. Δηλαδή γιατί να μην χαίρομαι και Τρίτη. Βέβαια. Τετάρτη ξέρω εγώ. Γιατί να μην έχω μια χαρά και εκεί, να πάω να γουστάρω. Τι να κάνω, πάω πιο καφέ, να βλέπω τη Λίτσα με τα πλαστικά βυζιά. Όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Να πάω, βλέπω ΠΑΟΚ. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Ευρωλίγκα, να παίζει με την Φενέρ. Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Ναι. Πλέον δηλαδή, δεν κατάλαβα δηλαδή. Δεν είναι καλύτερα. Ναι. Μας γεμίζει μόνο το ποδόσφαιρο, όχι. Εγώ θέλω και στο μπάσκετ και στο βόλι. Εντάξει, μην το ξεφτυλίσουμε τώρα με τα άλλα όλα. Σκάκι, μάκι, δεν θα πάω σκάκι. Καλά, τώρα υπάρχει άνθρωπος που δεν θέλει να τον πάω, ας πούμε, στην Ευρωλίγκα. Νομίζω κανένας. Ναι, αυτό αλλά λέω. Αλλά για να τον δούμε πρέπει λίγο να βοηθήσουμε. Εκτιμούν και όλοι ότι είναι πολύ μακριά. Όσο μακριά είναι, τόσο κοντά είναι. Τι είπες, ρε φίλε. Ντάνος. Κόλλητος. Θυμάσαι που είχαμε κάνει την κουβέντα τι θα γινόταν αν πήγαινε ο κόσμος του πάω και στο σκάκι, ας πούμε, να στηρίξει τα παιδιά. Ας τον πύργο ήσυχο, βρε. Το πύργο, ναι. Το άλογο. Το άλογο, βρε, φωσκάρι. Τον αντίπαλο. Χειρονομίες από πίσω. Τα παιδάκια με γυαλιά. Ναι, έτσι να κάνει τη συγκέντρωση. Στο Β13, βρε βλάκα, δεν το βλέπεις το κενό. Θα γίνει κάποιος. Υπάρχει Β13, δεν υποθέσω. Υπάρχει, ναι, υπάρχει. Ναι, υπάρχει. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, Β13. Δεν υπάρχει. Α, είσαι τα λεντάκι και στο σκάκι, έλεγε. Δεν έχω παίξει τη ζωή μου. Τότε πώς. Μου φαίνεται λίγο παράλογο να υπάρχει Β13. Έχει δεκαριθμούς και γράμματα και γύρω-γύρω. Εσύ έχεις παίξει τα μπροστά. Δεν έχω παίξει, αλλά είμαι τόσο νευρικός που δεν έχω ηρεμία. Δεν είμαι καλός στο σκάκι. Γιατί καλός στο σκάκι είναι ο ανέστητος. Στέργιο. Δεν έχω άποψη. Ξέρω τα βασικά, ξέρω τις κινήσεις. Μπορώ να παίξω ένα μάτς με έναν άσχετο. Μέχρι εκεί δεν. Ναι, δεν το λέω. Τη λύση του, ρε παιδί μου. Και Κασπαρίδη. Όχι. Ο Κασπαριάδης, ο Στέργιος. Δεν είναι αυτός, όχι. Τέλος πάντων, ναι, θα θέλαμε να. Να σου πω κάτι, αυτό θα κάνουμε. Στέργιο, τα παρατάμε όλα, φίλε. Και κάνουμε ένα web TV. Και θα παίζουμε σκάκι δυο μας και θα έχουμε και το γύρο. Μα πιστεύω θα έχετε πάρα πολύ κοινό. Αντεσύχαμα. Πάρα πολύ κοινό. Που ναι. Το πάσω στρατιωτάκι. Θυσιάζει ο στρατιωτάκι, βρεσύχαμα καπιταλιστή. Το βασιλιά. Πρόσχε τη Βασίλισσα Μωριρόμπα. Κλείσε λίγο, ναι. Εντάξει, θα έχετε κοινό. Όχι, προσφορώ να σας αφήσουμε το σκάκι στην ησυχία του. Τα παιδιά που ασχολούνται. Ναι. Καλά το πάντο έργο. Να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ. Και στο μέλλον θα δούμε. Δηλαδή, αν χορτάσουμε επιτυχίες, ρε παιδί μου, μπάσκετ, ποδόσφαιρο, βόλεϊ, χάντμπολ κτλ., μπορεί να πάμε και στο σκάκι. Ή τώρα που έκανε ο πρόεδρος κάτι πολεμικές τέχνες καινούργιες. Ναι, αλλά είναι περίεργες αυτές οι πολεμικές τέχνες. Είναι δύσκολες. Τι.
Σφαλιάρα και κάσα είναι αυτό. Δεν έχει. Μπαμ, μπαμ. Είναι λίγο περίεργα αυτά, δεν είναι. Πλέον ο Πάουκ έχει άθλημα Σταύρο. Με μια εβδομάδα γυμναστήριο έχετε και ειδική στι βολευτικέ τέχνε. Μην κλεισαστεί, δεν μπορεί να γελάσει, πονάει. Έτσι να κάνει. Το νεφρό σου πιάνει όμω. Πάντου πονάω, δεν ψέμε. Τέλο πάντων. Νερό να πίνει αν έχει το νεφρό. Δεν έχω το νεφρό, έχω το ξύλο. Τι μαλαγία μου. Τι. Πιασμένη είμαι. Τα αγαθά κοπιστώνται. Συνεχίζεται. Ωραία, παιδιά. Τίποτα είναι να μην πάρω μπρος. Θα πω λίγο τους χορηγούς να πάω στο διάλειμμα. Πες τους χορηγούς μας, τους ξέροντους αυτούς χορηγούς. Ρέζες ή καζίνο. Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης. Στο θέατρο Βεργίνα. Παρασκευή και Σάββατο. Γεμίστε το. Η τρίτη, θα γεμίσει Σταύρο. Η τρίτη και τέταρτη παράσταση του Λαϊκού Διδήμου. Νομίζω και οι δύο είναι, έχουν δείξει το τι μπορούν να κάνουν και έχουν κάνει μια φανταστική καριέρα. Πιο έμπειρος ο Δημήτρης Μπάσης, πιο ταλαντούχος ο Κώστας Καραφώτης, κολλάνε καλά. Mm. Εντάξει, είναι Κρέσπο είναι και δηλαδή Βαρέλα. Κρέσπο Βαρέλα, ναι. Μαύρο δεν βλέπω, αλλά. Εισιτήρια στα ταμεία του Καζίνο του 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public, τηλεφωνικά στο 217-234-567, πληροφορίες στο θέατρο Βεργίνα 2310-491-234. Είναι προοριτική είσοδο στο καζίνο και δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου παρά μόνο να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Μαζί μας είναι ένα δωμό, η οποία βρίσκεται στην Καλαμαριά Εθνικής Αντίστασης 171, στον πρώτο όροφο. Η ένα δωμό φυσικά που έχει κάνει και το παλατάκι αγνώριστο, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από όλους. Τα πάντα έχει αφού είμαι, πέρα. Κάθομαι έχει το διαρκές γίνει στα VIP lounge της ένα δωμό. Έτσι Σταύρο, έτσι, μπράβο. Είναι το καλύτερο σημείο, πραγματικά. Έχεις κάποιο παράπονο? Μα ακούτε ένα δωμό, μήπως κάτι δεν σα αρέσει. Είναι πολύ κοντά ο διαιτητής. Δηλαδή σε κάποια φάση θα μαζέψω λεφτά. Σε προκαλούν δηλαδή να. Θα μαζέψω λεφτά, πως είναι το πρόστιμο 3.000, θα δώσω 3.000 και θα το πετάξω μπουκάλι. Είναι πολύ κοντά, δεν κρατιέμαι. Κρατήσω λεφτά. Να σου βάλω μια ζώνη. Μήπως το επόμενο βήμα είναι να πάρουμε ένα. Πώς είναι αυτά τα κουτάκια στο παρκέ μέσα, στα πάνω 24. Όχι, δεν θα δέχομαι. Από τη νέα σεζόν, εσύ εκεί στο παρκέ κανονικά. Αντέχεις, δεν αντέχεις πιστεύω. Πώς είναι απέναντι στην κορυγή. Μια γυάλινο. Όχι γυάλινο, όχι κανονικά. Πλεξικλάσκι όμως δεν περνάει κάτι. Σκέψου το λίγο. Και να χτυπάω γιατί το δεν έχει Σταύρο τζάμι. Φρύησε, δεν βλέπεις απέναντι. Εντάξει, θα βάλουμε και τζάμι εμείς. Δεν είμαι για εκείνο. Χωράνε 8 άτομα. Όχι, πιο κοντά είμαι από εκεί που είμαι. Από το κουτί, να ξέρεις. Ναι, γιατί ακριβώς από πάνω. Ναι, δηλαδή φτάνει το εκεί μπορείς, φτάνει. Όμως, εκεί μπορείς να φύλλεις κάποιον αγώνα, για παράδειγμα, τυχαίο το όνομα της διαιτητή, να περνάει τσαρούχα. Τσαρούχα. Περνούσε, τις προάλλες, ναι. Έφτανα. Από εκεί πάνω έφτανες, ε? Έφτανα. Έφτανες. Παρότι είναι. Ο Σταύρος τη Ραμόλα Κόλκας. Σε παρακαλώ. Συνέχισε, αγάπη. Επειδή ακούει ένα δωμό, ας ανεβάσει λίγο τις θέσεις πιο ψηλά, κάτι να κάνει, γιατί ο Σταύρος είναι λίγο επίφοβος. Αλλά κατά τα άλλα, η ένα δωμό φροντίζει και για την ανακαίνιση του σπιτιού σας και του επαγγελματικού χώρου. Μπορεί να σας τα κάνει όλα ακριβώς όπως πρέπει, με συνέπεια πάντα στο χρονοδιάγραμμα. Πολύ σημαντικό. Προνομιακά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου και ολόκληρου του σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες. Μπείτε στο nadomopavlanakenis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Και στοίχημα.gr φυσικά είναι μαζί μας. Η μέρα Champions League σήμερα. Dortmund Tottenham πρώτο παιχνίδι 3-0 είναι Tottenham και Real Ajax πρώτο παιχνίδι 2-1 η Real στο Άμστερνταμ. Εγώ θα παίξω ένα ψηλό στο διπλό του Ajax, να ξέρεις. Διπλό λες? Παίξω, είδα τη Real, εντάξει, ναι. Να πετύχει ο Άγιαξ 2 γκολ και πάνω. Όχι. 4, αλλά πόσο δίνει το διπλό? 4,85. Ναι, 4,85. Μόνο. Νόμιζα ότι δίνει 8 φράγκες. Δεν είσαι Σταύρο πιο έξυπνος, είναι και άνθρωποι εδώ τη στοίχημα. Το βλέπουν το έργο. Το βλέπουν το έργο. Εκατοντάδες ειδικά στοιχήματα, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ, υπολογιστή, στις καλύτερες αποδόσεις και ό,τι τραβάει η ψυχή σας, corner, foul, scorer, ημίχρονα τελικά, συνδυαστικά στοιχήματα, όλες οι επιλογές cash out και 24ωρο τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη τη στοίχημα. Λοιπόν, σήμερα πριν πάμε στο διάλειμμα, να πω ότι δίνουμε 3 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30 στο Παλατάκι και 5 εισιτήρια για το ΠΑΟΚ Ατρόμητος στην Κυριακή στις 5 και 4. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Εάν θέλετε μόνο για το μπάσκετ ή μόνο για το ποδόσφαιρο και δεν μπορείτε να πάτε και στα δύο, οπότε θα είναι κρίμα να πάρετε ένα εισιτήριο και να μην το εκμεταλλευτείτε. Βάλτε τη λέξη ποδόσφαιρο αν θέλετε να μπείτε μόνο στην κλήρωση για τα 5 εισιτήρια του μάτς με τον Ατρόμητο ή μόνο μπάσκετ εάν θέλετε να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε με την πρώτη συνέντευξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, δεύτερο μισάωρο στο ΠΑΟ 24. Να θυμίσω ότι δίνουμε σήμερα 5 εισιτήρια για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο την Κυριακή και 3 εισιτήρια για το σημερινό ΠΑΟ 6 στις 7.30 στο Παλατάκι. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο για να μπείτε και στις δύο κληρώσεις.
Αν δεν μπορείτε να είστε σε ένα από τα δύο παιχνίδια, γράψτε μόνο τι σας ενδιαφέρει. Βάλτε δίπλα ποδόσφαιρο ή βάλτε δίπλα μπάσκετ. Αν βάλετε μόνο ΠΑΟΚ, θα μπείτε και στις δύο κληρώσεις που θα κάνουμε με την αγάπη στις 2 παρα 5. Το σημερινό 7.30, την Κυριακή 5 και 4. Ναι. Του ποδοσφαίρου. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε λίγο στον καλεσμένο μας να μιλήσουμε κυρίως νομίζω για το σημερινό παιχνίδι που είναι στο επίκεντρο. Αλλά νομίζω ότι θα βάλουμε και λίγη μπάλα στην κουβέντα σίγουρα, ποδόσφαιρο. Η ομάδα που επιστρέφει σήμερα στο γήπεδο κανονικά να ξεκινήσει ουσιαστικά η προετοιμασία για το ματς στον Ατρόμητο και σιγά σιγά να δούμε ποιες θα είναι και οι επιλογές. Στον απόϊχο της κλήσης του Λουτσέσκου από τον ευαίσθητο. Τι είπε ο Λουτσέσκου, ρε. Το για Φάκτας. Για το προηγούμενο είναι. Με τον Πανιόνιο. Με τον Άρη δεν είπε τίποτα. Με τον Πανιόνιο. Με τον Πανιόνιο. Ναι. Που ήρθαν, το Φάκτας ή το Καραγκιουζλίκια. Το Φάκτας και μάλιστα είναι για την αγγλική, για τα δικά του αγγλικά, όχι για την ελληνική. Μετάφραση γιατί δεν μεταφράστηκε. Το πήρε λέει, το κείμενο στα αγγλικά και με βάση αυτό τον κάλεσε σε απολογία. Αυτό. Πολύ σοβαρό, δεν είναι. Τον με τα πινελίκια θα αρχίσουν να πέφτουν. Υπάρχει μια προσπάθεια ευνοχισμού του Λουτσέσκου, γενικότερη, από δίθεν αντικειμενικούς συναδέλφους που σοκάρονται από τον τρόπο που κινείται ο Λουτσέσκου, ο οποίος λέει τα φυσιολογικά, εντάξει. Δηλαδή είδε μια συμπεριφορά, ξέρω εγώ, από τον Πανιόνι, η οποία δεν ήταν αυτή που έπρεπε. Να κάτσει να την υποστεί. Βασικά δεν είναι μια κουβέντα που έχει ακουστεί άπειρες φορές σε όλο τον κόσμο. Και όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού. Τέλος πάντων, δεν υπάρχει ξεκάθαρα προσπάθεια ευνοχισμού του επικοινωνιακού ευνοχισμού του Λουτσέσκου, που είναι ο καθρέφτης επικοινωνίας του ΠΑΟΚ, μιας και δεν μιλάει κανένας άλλος. Ναι. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο ΠΑΟΚ από επίσημα στελέχη είναι μόνο ο Λουτσέσκου, οι παίκτες που λένε τα τυπικά και ο Γιουργάκης. Και λίγο ο Κυριάκος. Ο Κυριάκος είναι δουλειά του. Αυτό έπρεπε να μην είναι ο Κυριάκος, ρε παιδιά. Γενικά μιλάμε. Ναι. Ο Λουτσέσκο όμως, επειδή είναι ο ηγέτης του αγωνιστικού τμήματος, εντάξει, υπάρχει μια ενόχληση όταν λέει τα αυτονόητα. Ναι. Και υπάρχει και ένα κλίμα εναντίον του, επειδή λέει τα αυτονόητα. Και μια ευαισθησία γενικότερα ότι ενοχλεί. Ενοχλεί. Δηλαδή βγήκε ο Παπούλης προχθές. Ναι. Χθες. Για μισή ώρα, ας πούμε. Και έλεγε ότι απειλούσε. Δεν μπορεί να μαζέψει 5 εκατομμύρια κόσμο που είναι ο λαός του Ολυμπιακού. Κανονίζει την πορεία σας. Κανονίζει την πορεία σας. Τι ωραία. Να τσαμολύσει. Ναι. Και δεν βλέπω καμιά. Αλλά νομίζω μετά τα 70 δεν υπάρχει. Το καταλόγιστο. Ναι. Δεν τον κάνουν αυτοφοράκια σε καμιά επιχείρηση όπως κάνουν όλοι. Μπορεί και να χρειαστεί, δεν ξέρεις. Ναι, αχρίαστος να είναι. Τέλος πάντων, ο ένας απειλεί και ο άλλος λέει απλά τα αυτονόητα και τον καλεί ο Σιμιτζόγλου για ακόμη μια φορά. Το κακό στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι αν ξαναμιλήσει είναι μείον ένα βαθμό. Ναι. Μείον ένας βαθμός για τον ΠΑΟΚ. Εγώ λέω λοιπόν, αυτό που είπες εκτός αέρα, ότι σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα θα κερδίζει ο ΠΑΟΚ και θα βγει και θα λέει απορώ πως συμβαίνει αυτό. Ναι. Να παίζει ο Ολυμπιακός την καλύτερη μπάλα στον πλανήτη και εμείς να χάνουμε. Ντροπή. Και εμείς να κερδίζουμε. Και να μην του δίνουμε το δικαίωμα να στεφτεί ποδοαθλητής. Αισθανόμαστε ντροπή γιατί δεν έχουμε ούτε τα μισά δοκάρια της ΑΕΚ. Ναι, μια ντροπή ξεκάθαρα την αισθανόμαστε. Ναι, έτσι. Μετά, μήπως το καλέσουν όμως για ειρωνικές δηλώσεις. Δεν ξέρω. Όχι, είναι και λίγο Σιμιτζόγλου, λίγο. Παραπάνω ευαίσθητο μερικές φορές, ναι. Ναι. Εγώ αυτό θα έκανα. Δηλαδή 7 αγωνιστικές που απομένουν. Στη flash interview. Γιατί μέσα εντάξει. Είναι διαφορετικό και δεν μπορεί να το κάνει όλο αυτό, αλλά στη flash interview μπορεί λίγο να τους πουλάει τρέλα με έναν πολύ ωραίο τρόπο και να τους αφήσει να χτυπιούνται. Ναι. Δεν γίνεται, εντάξει, είναι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει εδώ και καιρό. Είναι τουλάχιστον εκνευριστικό, είναι εξοργιστικό. Όχι, είναι στοχοποίηση ξεκάθαρα του Λουτσέσκου. Όπως άκου να δεις, όλοι το βιώνουμε. Δηλαδή γράφω κάτι, εγώ θα βγει ο Τσουκαλάς με την κομμένα του εκεί στο Web TV, με βρίσει. Ωραία. Ο Κόλκας αυτό. Εντάξει, και θα αφήσει υπονοούμενα. Θα βγει, ξέρω εγώ, κάποιος άλλος, παπ, θα του στοχοποιήσουν κατευθείαν. Θα βγει, ξέρω εγώ, προπονητής, θα του στοχοποιήσουν κατευθείαν. Είναι η τακτική τους αυτή. Και ξέρεις τώρα, πατάνε και σε αυτό στο μείον ένα, επειδή είναι υπότροπος και όλα αυτά. Ναι. Ότι μπορεί να γίνει και να, και είναι κοντά και μαζέψτε τον, γιατί εσείς θα έχετε το μείον ένα μετά. Ναι, ναι. Και όλα αυτά. Κοίτα να δεις, αν είμαστε στο. Δηλαδή, κάνει καμιά γκέλα ο Ολυμπιακός τώρα, μας παίρνει. Ναι. Μας παίρνει. Μίλα, δηλαδή, coach, μίλα. Θα κατέβει ο Παντελίδης, θα παίξει. Εγώ δεν λέω ότι ο Άρης δεν θα παίξει. Εγώ λέω θα παίξει. Ναι. Ωραία, είναι σε καλή κατάσταση, τακτικά είναι καλά, οι καινούργιοι παίκτες βοηθάνε, είναι σε καλό momentum. Εγώ λέω θα παίξει ο Άρης. Ο Ντεκινή το δηλώσανε. Δηλώσανε νομίζω, ναι, νομίζω ναι. Χάθηκαν τα παιχνίδια δηλώσει του Ντεκινή, παιδιά. Αν το τελευταίο μάτς διαφορά είναι 10 βαθμοί και πει 9 φορές τη λέξη fuck. Είναι μείον 9.
Όχι, όχι, μία παλιά. Δηλαδή, φακ, φακ, φακ. Όχι. Φακ και πάλι, φακ. Τραβάμε, ρε. Πω, πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας μαζί μας. Να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα. Το Δημοκράτη Παπαδόπουλο έχουμε μαζί μας. Δημοκράτη, τι γίνεται, πού είσαι, πού σε βρίσκουμε. Καλημέρα, καλά. Ωραία. Α, καλημέρα, αλλά είμαστε σε καλή κατάσταση. Ναι, είμαστε σε καλή κατάσταση. Είμαστε σε καλή... Είμαστε καλή κατάσταση. Μεγάλο παιχνίδι για τον μπάσκετ σήμερα. Κακά τα ψέματα. Από τη δική σου οπτική, ως και κομμάτι της ΠΑΕΠΑΟΚ, ως και κομμάτι του ΑΣΥΓΜΑ και άνθρωπος που είναι στο μπάσκετ δίπλα, είναι μόνο ένα παιχνίδι, είναι μια ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να πάει στο επόμενο βήμα, είναι μια ευκαιρία για την οικογένεια Σαββίδη να αισθανθεί πιο κοντά το τμήμα? Πώς το βλέπεις σφαιρικά? Όσον αφορά το τρίτο, όχι, δεν είναι, γιατί η οικογένεια Σαββίδη είναι κοντά στο τμήμα. Ναι. Οπότε δεν είναι μια ευκαιρία αυτή ώστε να έρθει πιο κοντά. Η οικογένεια Σαββίδη είναι κοντά στο τμήμα, αυτό το ξέρω πολύ καλά και δεν χωράει αμφιβολία. Όσον αφορά ότι είναι μια ευκαιρία για την ομάδα να κάνει το βήμα παραπάνω και να περάσει στους 8, οπότε κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί μετά, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπάρχει το ενδεχόμενο, αν όλα πάνε καλά και περάσουμε και στον επόμενο γύρο, μπορεί το Final Four να γίνει στο Παλατάκι. Να έχει ο κόσμος δηλαδή της Θεσσαλονίκης και της Βορείου Ελλάδος και της Μακεδονίας μια ευκαιρία να δει ένα Final Four στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πραγματικά σήμερα πρέπει όλος ο κόσμος να βρίσκεται στο κήπεδο, να βοηθήσει την ομάδα να μπορέσει να περάσει την ΑΕΚ, την οποία νομίζω τα τελευταία χρόνια την κερδίζει μέσα έξω και ειδικά στο Παλατάκι την κερδίζει συνέχεια. Κακά τα ψέματα, όλοι έχουμε μεγαλώσει με το τμήμα μπάσκετ να είναι σε ένα ανώτερο επίπεδο. Σωστά. Και περάσαμε πολύ καλά στο μπάσκετ, κάναμε τα ταξίδια καλά με την ομάδα του μπάσκετ. Απίστευτες στιγμές, πραγματικά. Έτσι. Δημοκράτη, μπορούμε να το ξαναζήσουμε αυτό το πράγμα? Σύντομα όχι. Σύντομα όχι. Σύντομα δεν μπορούμε. Σύντομα δεν μπορούμε να το ζήσουμε, όσο υπάρχει δηλαδή Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός, όσο υπάρχει αυτά τα κλειστά συμβόλαια στην Ευρωλίγκα, νομίζω να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Όλοι μας θέλουμε να το ζήσουμε, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούμε να το ζήσουμε. Είναι και αυτή μια μεγάλη διοργάνωση, αυτή που παίζουμε τώρα, αλλά δεν είναι Ευρωλίγκα. Και από τη στιγμή που δεν μπορούμε να προσαριστούμε στις δύο πρώτες θέσεις προς το παρόν για να μπορέσουμε να πάρουμε μια wild card ώστε να πάμε στην Ευρωλίγκα, δεν έχουμε τέτοιες βλέψεις αυτή τη στιγμή. Και το επαναλαμβάνω πάλι, να είμαστε ρεαλιστές, έτσι, το να ωρεοποιήσουμε την κατάσταση και να πούμε ναι, θέλουμε και μπορούμε να πάμε και τα λοιπά, δεν είναι σωστό. Ούτε με την ανέβαση ενός επενδυτή ή την εμπλοκή 100% της οικογένειας Σαββίδη. Θέλει πολλή δουλειά. Δηλαδή πρέπει να πέσουν πάρα πολλά χρήματα. Είναι χειρότερο κατεστημένο αυτοί οι δύο από αυτό του ποδοσφαίρου που ξυλώσαμε εδώ και 2 χρόνια. Για να ξυλωθεί εκείνο το καθεστώς όσον αφορά το μπάσκετ με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, θα πρέπει να περάσουν περισσότερα χρόνια και να πέσουν πολλά λεφτά ώστε να μπορέσει η ομάδα να φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Θα περιμένουμε να δούμε αν μπορεί η ομάδα, αν θα μπορέσει η ομάδα τέλος πάντων να φτάσει ξανά, γιατί κακά τα ψέματα το μέταλλο της ομάδας και η οργάνωσή της είναι για αυτό το επίπεδο, τα λεφτά της λείπουν. Είναι. Και φέτος ειδικά κάνει τρομερή προσπάθεια και διοικητικά και αγωνιστικά και ο προπονητής. Νομίζω ότι είναι όλη μια οικογένεια δεμένη. Παρ' όλα αυτά όμως υπάρχει ταβάνι στον ΠΑΟΚ. Έφτασε στον τελικό του κυπέλου. Στα 3 τελευταία λεπτά όλη η Ελλάδα είδε το πώς έχασε ο ΠΑΟΚ το κύπελο με 12 βολές στο τέλος, στο τελευταία λεπτά. Βλέπεις, είναι πολύ πολύ δύσκολο. Ενώ μέχρι εκείνη τη στιγμή νομίζω ότι πήγαιναν καλά οι διαιτές, λύγησαν σε εκείνα τα τελευταία 3,5 λεπτά, ώστε δεν μπορούσε η ομάδα να κερδίσει αυτό που δικαιούται ίσως με την εμφάνισή της να κερδίσει. Στο πρωτάθλημα η θέση που μπορείς να πάρεις η ανώτερη τρίτη. Ίσως στο Champions League μπορέσουμε και κάνουμε κάποια περισσότερη προσπάθεια ώστε να πάμε σε αυτό το Final Four. Αφήνουμε τον μπάσκετ και πάμε στο ποδόσφαιρο. Ο ΠΑΟΚ έχει σπάσει τα κοντέρ πραγματικά σε όλα τα επίπεδα, τα νούμερα, νίκες, ήττα δεν υπάρχει εδώ και ένα χρόνο. Κλείσαμε και ένα χρόνο πέρσι, χθες από την τελευταία. Και αν δεν υπήρχε εκείνο το τελευταίο λεπτό, όπως αν δεν υπήρχε εκείνο το τελευταίο λεπτό στην Τρίπολη,
θα ήταν 1,5 ο χρόνος. Ακριβώς. Ήταν από τον Νοέμβριο του 2017 θα είχαμε γνωρίσει την τελευταία ήττα. Και παρόλα αυτά έγινε μια προσπάθεια Δημοκράτη όλο αυτό το διάστημα να απαξιωθεί η προσπάθεια του ΠΑΟΚ, του Ιβάν Σαββίδη, του Λουτσέσκου και όλων των παιδιών. Ως διοικητικός στέλεχος του ΠΑΟΚ αλλά και ως οπαδός του ΠΑΟΚ, πώς αντιμετώπισες αυτή τη διαδικασία? Σταύρο, αυτό συνεχίζει να γίνεται. Δεν γίνεται τώρα. Τώρα αρχίζουν και του μπεκιάζονται σιγά σιγά, το καταλαβαίνεις. Τι να πούν τώρα, ναι. Πάντως προσπαθούν με νύχια και δόντια να διασπάσουν και να διασπείρουν τη χώνια στην οικογένεια του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι γεγονός. Και ξέρουμε συγκεκριμένα πρόσωπα τα οποία κάποια στιγμή θα βγουν, να ξέρεις, να είσαι σίγουρος ότι ο ΠΑΟΚ έχει δυναμώσει και έχει μεγαλώσει τόσο πολύ, ώστε αυτά τα άτομα, τα ζυζάνια αυτά, θα τα ξεβράσει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και θα χαθούν από τον ορίζοντα. Είτε λέγεται παραγωγός, είτε λέγεται site, είτε λέγεται ραδιόφωνο, είτε οτιδήποτε. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα γίνει, είναι ζήτημα χρόνου να γίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ που έχει σπάσει η χολή μου εμένα, γιατί είμαι 60 χρονών, από 9 είμαι στα γήπεδα, οπότε έχει σπάσει η χολή μου όσον αφορά αυτά, αλλά με εκνευρίζει αφάνταστα. Και νομίζω ότι σαν διοικητικός παράγοντας πρέπει να κάνω και εγώ την προσπάθειά μου ώστε να εξαλειφθούν αυτά τα ζυζάνια από την οικογένεια. Που δεν είναι στην οικογένεια, προσπαθούν να διασπείρουν την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Τώρα σαν οπαδός, όταν ήταν ο Μανάβης, που ήμουνα και εγώ στην ηλικία εκείνη που ήμουνα στη θύρα 4, τότε ξέραμε τι μπορούσαμε να κάνουμε. Τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, μεγάλος. Αλλάξανε κερί. Αλλάξανε κερί. Υπάρχει μία, εμένα αυτό που με ενοχλεί ξέχωρα από το πώς βάλεται ο Ιβάν Σαββίδης, ο μοναδικός επενδυτής στη Βόρεια Ελλάδα, τοποθετημένος όλα αυτά τα χρόνια, μιας και δεν ήθελαν να ρίξουν ευρώ σε αυτή την πόλη, αυτή είναι η δική μου άποψη. Με ενοχλεί αφάνταστα η επίθεση που δέχεται ο Λουτσέσκου όταν λέει τα αυτονόητα. Σαν ΠΑΟΚ, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε πλέον τον προπονητή? Ξέρεις τι, νομίζω ότι τον προστατεύουμε τον προπονητή. Έχουμε ένα γραφείο τύπου το οποίο προστατεύει τον προπονητή και εμείς οι ίδιοι που τον προστατεύουμε τον προπονητή και η οικογένειά μας τον προστατεύει, αλλά και οι φίλοι και οι οπαδοί μας τον προστατεύουν. Απλώς αυτοί οι οποίοι θέλουν αυτή τη στιγμή έναν προπονητή με κλειστό το στόμα προσπαθούν να κάνουν αυτό το οποίο κάνουν. Δυστυχώς ο προπονητής ο δικός μας δεν έχει κλειστό στόμα. Και λέει τι λέει, τα αυτονόητα, τις αλήθειες λέει. Αν λέει κάτι ψέματα, να έρθουν να μας το πούνε. Αλήθειες λέει. Όταν λέει ότι μας έκλειψαν το πρωτάθλημα, λέει ψέματα. Δεν λέει ψέματα. Αφού οι βαθμοί που πήραμε εντός αγωνιστικού χώρου είναι περισσότεροι από τις ομάδες που τυπικά κατέκτησε το πρωτάθλημα. Έτσι είναι. Δηλαδή τι να πει, να κρυφτεί, να κάνει καραγκιοζλίκια που κάνουν άλλοι προπονητές, να γίνει ηθοποιός όπως έγινε ο άλλος που έπεσε κάτω, να γίνει ο άλλος που μας έδειξε τα δάχτυλά του. Όχι, δεν γίνεται έτσι. Λέει την πραγματικότητα, αυτό που αισθάνεται. Σε μια... Και έτσι τον θέλουμε στον προπονητή μας. Η πραγματικότητα από ό,τι φαίνεται όμως πονάει στις αρχές. Γιατί πάλι τον κάλεσε ο κ. Σιμιτζόγλου για εξηγήσεις. Ναι, δεν ξέρω. Πολύ ευαισθησία βλέπω. Πάρα πολύ ευαισθησία. Την οποία δεν είδα την ευαισθησία ούτε στο Χιμένεθ που τιμωρήθηκε όπως τιμωρήθηκε, ούτε στον Μυραλάς που δεν τιμωρήθηκε καθόλου, μάλλον δεν κλείθηκε καθόλου. Δεν κλείθηκε. Και αν σκεφτούμε, έχουμε να δούμε και άλλες περιπτώσεις που δεν υπήρξε η ίδια ευαισθησία. Εντάξει, νομίζω ότι Δημοκράτη, το πλέον τραγικό παράδειγμα είναι ο Σάββας Θεοδωρίδης, ο οποίος απειλεί ανοιχτά εδώ και μήνες και δεν κουνιέται φίλο. Σε κάθε τοποθέτηση απειλεί. Είτε διαιτητές, είτε παράγοντες, είτε την κυβέρνηση, είτε τον κόσμο όλο. Αλλά προφανώς έχει το καταλόγητο, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι να πω για τον κ. Θεοδωρίδη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι πριν από λίγο καιρό έκανε μία ανάρτηση, μία ανακοίνωση, είπε κάποια πράγματα τα οποία έφυξαν την οικογένεια του Ολυμπιακού και τον στείλανε πακέτο. Δεν θυμάστε ότι δεν ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη εκείνο το Σαββατοκύριακο, γιατί κάτι είχε πει, κάτι πολύ σωστό είχε πει, κάτι αυτονόητο. Αυτό το οποίο κάνανε και τραγουδούσαν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού με την κερκίδα τους. Ναι. Και το καυτηρίασε και τον στείλανε. Εντάξει, δεν είναι και όλες οι ομάδες τόσο δημοκρατικές, είναι η αλήθεια. Δημοκράτη, πλησιάζει το τέλος της σεζόν. Υπήρχε μία αίσθηση ότι θα είναι η τελευταία μας χρονιά στο γήπεδο της Τούμπας, την παλιά Τούμπα, την παραδοσιακή Τούμπα, αυτή που χτίστηκε το 59 και ολοκληρώθηκε μετά από κάποια χρόνια, η σημερινή της εικόνα, και ότι θα ξεκινήσουν οι εργασίες της νέας Τούμπας. Σε τι φάση βρίσκεται αυτό? Κοίταξε, βρισκόμαστε στην Ελλάδα. Αν βρισκόμασταν σε μια χώρα της Ευρώπης,
νομίζω ότι ήδη θα είχαμε ξεκινήσει. Διότι ένα έργο το οποίο κοστίζει 70-80 εκατομμύρια ευρώ, η οποία θα δώσει δουλειά σε χιλιάδες κόσμο, η οποία χρηματοδοτείται από τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ. Και δεν, δεν περιμένει την περιφέρεια να δώσει 20 εκατομμύρια π.χ. από το κράτος. Ακριβώς. Θα είχαν υπογράψει με χίλια χέρια ώστε να γίνει μια τέτοια επένδυση. Γιατί στην Ευρώπη τις θέλουν τις επενδύσεις. Τώρα εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως προχωράει. Για να είμαστε ειλικρινείς, προχωράει το έργο, αλλά προχωράει με, όχι με γοργά βήματα, προχωράει σιγά σιγά. Θεωρώ ότι θα γίνει, θα ξεκινήσει. Το γήπεδο απλώς δεν μπορώ να προσδιορίσω το χρόνο που θα ξεκινήσει. Δεν είναι μάλλον όμως πολύ μακριά. Αν δεν ξεκινήσει τώρα με το τέλος της σεζόν, θα μπορούσε να ξεκινήσει με το που θα δεν χάνεται μία ολόκληρη σεζόν. Μπορεί να ξεκινήσει και στα μέσα της επόμενης. Κοίταξε, όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν και όντως μπορούν. Με τι είναι το σωστό. Αλλά εκεί είναι μετά δύσκολα πολλά πράγματα, γιατί πρέπει να ξεκινήσουν κάποιες εργασίες στο Καφετζόγλιο. Θα πρέπει να, γιατί όταν θα πάει η ομάδα, μια ομάδα η οποία είναι Champions League, δεν μπορεί να πάει σε ένα γήπεδο το οποίο δεν θα είναι Champions League. Πρέπει να πάει σε ένα γήπεδο το οποίο θα πληρεί όλους τους όρους. Άρα πρέπει να ξεκινήσουν εργασίες. Πρέπει να φύγουμε σούς στη σεζόν από την Τούμπα. Είναι λίγο δύσκολο αυτό, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ακατόρθωτο. Αυτό θα μας ενημερώσει και θα μας πει ο εξαίρετος αρχιτέκτον μηχανικός που έχουμε στην ΠΑΕ, ο κύριος Δημογιάννης. Μάλιστα. Δημοκράτη, σου ευχηθούμε τα καλύτερα. Θα σε δούμε και πάλι στο ΠΑΟΚ Sports Arena το απόγευμα. Το απόγευμα. Και έχουμε δρόμο μπροστά μας. Θα μιλά την μπάλα. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι ελέγχουμε το παιχνίδι πλέον. Οπότε 14 πόντους ακόμα. Και το πρωτάθλημα το οποίο πέρσι κερδίσαμε μέσω αγωνιστικούς χώρους και δεν μας το δώσανε, θα το κερδίσουμε και φέτος και δεν μπορούν να μας το πάρουν, Σταύρο. Μακάρι και να ανακοινήσουν ονόματα, έτσι φαίνεται. Σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου στην εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Θα τα πούμε στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ήταν ο Δημοκράτης Παπαδόπουλος. Σε αυτό που είπε ότι εντάξει, στην Ελλάδα είμαστε που το ξέρουμε όλοι. Και αν βρούμε κανένα τάφο. Εάν καθίσετε και διαβάσετε το πώς βοήθησαν και στο γήπεδο της Athletic Bilbao και στις Tottenham η αντίστοιχη περιφέρεια Λονδίνου ή περιφέρεια Bilbao, δεν ξέρω. Πραγματικά βοήθησαν τις δύο ομάδες να τελειώσουν τα γραφειοκρατικά προβλήματα σε χρόνο ρεκόρ. Και αν βρήκανε κανένα μαχαίρι του Τζακ τον Τεροβγάλτη. Το έχω στον αλλού. Ναι. Τι να κάνουμε. Είναι μακρύς ο δρόμος, εγώ θεωρώ, για να ξεκινήσουν τα έργα. Δεν ξέρω. Μακάρι να συμβεί τον επόμενο Μάιο. Γιατί αυτό που είπε ο Δημοκράτης, ότι είναι λίγο δύσκολο με σούς περιόδου να αναστατώσει την ομάδα, να αλλάξει έδρα. Δεν θα είναι και ό,τι καλύτερο. Αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ξεκινήσουν τώρα. Δεν φαίνεται να υπάρχει έδαφος για να μετακομίσει η ομάδα από τον Αύγουστο στο Καφτατζόγλιο και να ξεκινήσουν τόσο άμεσα. Θα δούμε. Θα δούμε. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα ποδοσφαιρικά, να πούμε λίγο και, να πούμε και λεπτομέρειες και για τον Λουτσέσκο και για την ομάδα, για όλα. Μαζί μας είναι ένα δωμό. Εθνικής Αντίστασης 171 στον πρώτο όροφο σε νέα εντυπωσιακά γραφεία βρίσκεται η Αναδομό. Εύκολη πρόσβαση, εύκολο πάρκινγκ. Όλη την ημέρα περάστε σας από εκεί. Περιμένουν εκεί οι άνθρωποι της Αναδομό. Να μιλήσετε με τους ανθρώπους της Αναδομό, να σας πούν λίγο τι πακέτα υπάρχουν για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, ολόκληρου του σπιτιού, του επαγγελματικού σας χώρου. Τα πάντα μπορούν να σας κάνουν οι άνθρωποι της Αναδομό. Με τα καλύτερα υλικά, τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες και πάντα συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα για να γίνουν όλα ακριβώς όπως πρέπει. Μπείτε λίγο στο anadomopavlanakinis.gr για να πάρετε μια γεύση από ανακαινήσεις σπιτιών και επαγγελματικών χώρων. Στοίχημα.gr είναι μαζί μας. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24 είναι και σήμερα εδώ. Μέρα Champions League. Μεγάλη γκάμα επιλογών, πολλοί αγώνες, έχει και ποδόσφαιρο, έχει και μπάσκετ, γιατί και εκεί μπορείτε να δοκιμάσετε λίγο την τύχη σας. Έχει και βόλεϊ, έχει και τένις, οι επιλογές είναι πολλές και είναι ευκαιρία να μπείτε σε στοίχημα από κινητό, tablet ή υπολογιστή και να παίξετε. Έχει επιστρέψει το σερί, το οποίο το γνωρίσαμε το καλοκαίρι στο Παγκόσμιο Κύπελο στην Ρωσία και επιστρέφει και τώρα. Και live καζίνο όλη την ημέρα για να δοκιμάσετε και να παίξετε και να κερδίσετε πάνω απ' όλα και εκεί. Και φυσικά στο θέατρο Βεργίνα του Ρίτζι Καζίνο Θεσσαλονίκη, Δημήτρης Μπάσης, Κώστας Καραφώτης, Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις. Κλείστε εγκαίρως τις θέσεις γιατί
Υπάρχει θέμα και εκεί, μεγάλη ανταπόκριση του κόσμου στις δύο πρώτες παραστάσεις, του Κώστα Καραφώτη και του Δημήτρη Μπάση. Εισιτήρια φυσικά στα ταμεία του Καζίνου Όλου 24ωρο, ticketservice.gr, καταστήματα public και τηλεφωνικά στο 217-234-56-7. Είναι προαιρετική είσοδο στο Ρίτζιτς Καζίνο Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου, απλά πρέπει να έχετε κλείσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Θυμίζω για μία ακόμα φορά, έχετε μία ακόμα ώρα για να μπείτε στις δύο κληρώσεις. Η πρώτη είναι για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ατρόμητος την Κυριακή. Η δεύτερη και χρονικά η πρώτη, αν θέλετε, είναι τα 3 εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι ΠΑΟΚ ΑΕΚ στις 7.30 στο Παλατάκι. FM κενό ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526, αν θέλετε να μπείτε και στις δύο κληρώσεις. Αν θέλετε να μπείτε μόνο στην κλήρωση του ποδοσφαίρου ή μόνο στην κλήρωση του μπάσκετ, βάλτε δίπλα τη λέξη ποδόσφαιρο ή μπάσκετ και θα μπείτε μόνο στον αγώνα που επιθυμείτε. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24. Πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Θυμίζω για μία ακόμα φορά τους δύο διαγωνισμούς. Τρία εισιτήρια για το σημερινό παιχνίδι στο Παλατάκι στις 7.30 και 5 εισιτήρια για το μάτς της Κυριακής στην Τούμπα ΠΑΟΚ Ατρόμητος στις 5 και 4. FM και ο ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο στο 54526 μπαίνετε και στις δύο κληρώσεις. Αν θέλετε μόνο για το ποδόσφαιρο ή μόνο για το μπάσκετ, προκειμένου μην κερδίσετε και δεν μπορείτε να πάτε σήμερα ή την Κυριακή, κρίμα θα είναι για τους υπόλοιπους. Βάλτε μάλλον και τη λέξη ποδόσφαιρο ή μπάσκετ για να πείτε σε μία από τις δύο κληρώσεις, όποια θέλετε εσείς. Θα κάνουμε την κλήρωση με την αγάπη, όπως κάθε μέρα, λίγα λεπτάκια πριν τις δύο. Και αφού βλέπουμε τον Αλέξη Κούγια να σπάει για μία ακόμη φορά τη σιωπή του, αυτή τη φορά τηλεοπτικά, μιλάει για το επεισόδιο με τον Λάκη Λαζόπουλο. Ο Αλέξης Σβατζενέικερ Κούγιας. Τη δήλωσε όπου τον βρω θα το δέρνω. Ναι, ναι, ναι. Και Μαρινέλα, Μαρινέλα κάνε πίσω ρε. Η Μαρινέλα ήταν η παρέμβασή της κέρια. Τι ωραίο. Κάνε πίσω ρε, το ρε έχει σημασία. Δεν ξέρω, πιάστηκε απροετοίμασος ο Λάκης Λαζόπουλος. Αφού σου λέει πήγε από πίσω και τον έπιασε από το λαιμό. Έτσι όπως καθόταν ο Λαζόπουλος στον καναπέ, ωραία. Πρώτο τραπέζι. Και απολάμβανε ναι. Τον Αντώνη Ρέμο. Πήγε Αλέξη Κούγια, τον εντόπισε στο πρώτο τραπέζι, από πίσω από τον καναπέ και τον έγινε στο λαιμό. Από πίσω. Α, έκανε δηλαδή κίνηση εφηβιαστική. Αυτό, ναι. Μάλιστα. Μην λέμε πολλά όμως, γιατί ο Αλέξη Κούγια καραδοκεί δεν είναι. Πεξεγέλασε. Αλέξη Κούγια. Ωραία πράγματα. Που σπάει τη σιωπή του 4 φορές τη μέρα. Να πούμε ότι είναι πλέον σε κυκλοφορία, από αύριο μάλλον. Ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τον αγώνα με τον Ατρόμητο. Ρωτούσε αρκετός κόσμος τις τελευταίες ημέρες, όπως είναι λογικό, αρκετοί είναι αυτοί που θέλουν να δουν το παιχνίδι. Την Κυριακή στις 5 και 4 στην Τούμπα, ο ΠΑΟΚ που δέχεται τον Ατρόμητο. Από αύριο τα εισιτήρια στα εκδοτήρια κανονικά, από 10 ευρώ. 10 στην 4, 10 και στην 7 και στην 8. 5, 6 και 7, 15 ευρώ. 25 στην 2, 3, 30 στην 1, 80 στα VIP του 3ου ορόφου και 80 το ίδιο και στα VIP του 4ου ορόφου. Κανονικά από αύριο τα εισιτήρια για τον κόσμο. Εντάξει, ποδοσφαιρική ομάδα δεν μπορούμε να πούμε και πολλά. Εντάξει, για το θέμα του Λουτσέσκου είπαμε 2-3 πράγματα. Έχει καταντήσει τουλάχιστον αηδία όλο αυτό που γίνεται. Και για να το ξεκαθαρίσουμε και η επιλεκτική ευαισθησία. Ο Λουτσέσκου τώρα που έχει κληθεί, αν τιμωρηθεί τέλος πάντων, κινδυνεύει με χρηματικό πρόστιμο, απλά πιο μεγάλο σε σχέση με την πρώτη φορά. Και κινδυνεύει νομίζω και με τιμωρία να μην είναι στον πάγκο. Θεωρητικά. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Ναι. Δεν είμαι σίγουρη γι' αυτό. Αλλά σίγουρα το χρηματικό πρόστιμο θα είναι μεγαλύτερο, εφόσον τιμωρηθεί, ξαναλέμε, σε σχέση με την πρώτη φορά, με εκείνες τις δηλώσεις που είχε κάνει για Χίτλερ κλπ. Η ποινή του αφαίρεσης βαθμού είναι εφόσον κληθεί και τρίτη φορά, σαν υπότροπος δηλαδή. Ναι. Δεν είναι για τώρα. Επειδή πολλοί βιάστηκαν από χθες και ψάχνονται λίγο, δεν είναι για τώρα η αφαίρεση ενός βαθμού. Μετά αυτό. Αλλά θα δούμε σε πρώτη φάση όντως αν θα τιμωρηθεί και τώρα ή όχι. Δεν ξέρω, αυτή η ποδοσφαιρική εισαγγελής πραγματικά. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλλον ξέρω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Δεν είναι, η επιλεκτική τους ευαισθησία είναι εξοργιστική το λιγότερο. Νομίζω ότι για μία ακόμη φορά φαίνεται ότι δημιουργείται ένα συγκεκριμένο κλίμα και με βάση αυτό, για κάποιο λόγο, γίνονται και οι κλήσεις. Δηλαδή, είναι απίστευτο. Από την πρώτη στιγμή, μετά από το μάτσο με τον Πανιόνιο, όλοι οι αντικειμενικοί, και όχι μόνο στην Αθήνα, και εδώ, μεταξύ μας, στην πόλη, βγήκαν για τον Λουτσέσκου και τα λέει αυτά και ο γραφικός και ναι, 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 και δεν επιτρέπεται να μιλάει έτσι. Κάνει κακό στην εικόνα του ΠΑΟΚ. Λες και ρώτησε κανείς από τον ΠΑΟΚ πώς είναι η εικόνα μας προς τα έξω, παιδιά, πείτε μας λίγο.
Και ξαφνικά μια χαρά κάνει τη δουλειά του Λουτσέσκου. Ναι. Μια χαρά κάνει τη δουλειά του. Μια χαρά θα συνεχίσει να την κάνει. Αυτοί που εκνευρίζονται θα εκνευριστούν πολύ περισσότερο στο μέλλον. Όχι, δεν πειράζει, είναι παιδιά. Χειρότερο αυτό. Είναι... Μπορείτε να πάτε γιόγκα που πάει και αγάπη. Είναι πιο τίμιο. Για να ηρεμήσετε. Δεν σιρεμεί γιόγκα, να ξέρεις. Δεν σιρεμεί. Όχι. Είναι πιο τίμιο. Είναι πιο τίμιο να πεις ότι προσωπικά με ενοχλεί που ο Λουτσέσκου βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση. Πιο τίμιο. Ναι. Από το να βγεις και να γράψεις, ας πούμε, ένα μακροσκελές post ή ένα κείμενο και να λες ότι χαλάει την εικόνα του ΠΑΟΚ και ότι είναι ντροπή για τον ΠΑΟΚ. Κοίταξε, αγαπή. Η τιμιότητα είναι μια άγνωστη λέξη τα τελευταία 40 χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά είναι και στο ανθρώπινο επίπεδο. Δεν, δηλαδή, ναι. Έχεις την άποψή σου, καλά κάνεις, οκ. Okay. Αλλά πες το έτσι, ότι προσωπικά δεν μου αρέσουν αυτού του τύπου οι δηλώσεις. Οκ, okay, μαζί σου, καλά κάνεις και ωραία. Αλλά το να βάζεις τον ΠΑΟΚ μέσα σε όλο αυτό και να προχωράς και σε χαρακτηρισμούς και τον Λουτσέσκου με βάση το χαρακτήρα του που δεν το ξέρεις καν. Για να το κλείσουμε, από ανθρώπους που κάνουν γαργάρα ειδήσεις όπως η καταδίκη για παιδεραστία πρώην βουλευτών. Η εμπλοκή. Τι να περιμένεις, δηλαδή. Παραγόντων του Ολυμπιακού, σε πρώτη φάση τουλάχιστον, στις συνομιλίες με τον Τζίλο κτλ. Και όλα αυτά δεν τους αγγίζουν. Να. Δεν μπορείς να μιλάς για τιμιότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ναι, αυτό είναι μια αλήθεια. Το κλείνουμε εδώ. Τουλάχιστον το έλεγα και την περασμένη εβδομάδα ότι εγώ ντρέπομαι για την επαγγελματική μου ιδιότητα όταν ιστορικές εφημερίδες κρύβουν ειδήσεις όπως η καταδίκη του Νίκου Γεωργιάδη και δεν κάνουν την παραμικρή αναφορά, εγώ ντρέπομαι. Έτσι έχουν μάθει, έτσι θα συνεχίσουν να κάνουν. Το κλείνουμε εδώ του ποδοσφαίρου. Πάμε λίγο στον Νίκο να μας πει τα τελευταία νέα της ομάδας και τι είναι περιμένουμε σήμερα στο Παλατάκι στις 7.30. Έλα Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Χαίρετε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι γίνεται? Όλα καλά. Πώς είναι όλα η ομάδα καλά. Λίγες ώρες πριν το τζάμπολ? Η ομάδα, εντάξει, είχε την ευκαιρία χθες και την Κυριακή ουσιαστικά να κάνει δυο καλές προπονήσεις εν ώψη της σημερινής αναμέτρησης, κάτι που ας πούμε δεν είχε δυνατότητα να κάνει την προηγούμενη εβδομάδα με τον Χολαργό. Νομίζω ότι έχει έρθει η ώρα για τη δεύτερη μεγαλύτερη πρόκληση της σεζόν μετά από εκείνη του κυπέλου. Και κάπως έτσι το βλέπουν όλοι μέσα στην ομάδα. Δηλαδή έχουν στο μυαλό τους, στη λογική τους, ότι αυτά τα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ, πρώτα το σημερινό και το δεύτερο την άλλη εβδομάδα, την άλλη Τετάρτη, είναι δύο ακόμα σημαντικές ευκαιρίες για διάκριση. Mm-hmm. Και η λογική βέβαια είναι, νομίζω ότι εξέφρασε χθες και ο Απόλλων Τσόχλας και ο Φιλγκός και ο Ηλίας Θεοδόρου, είναι ότι σήμερα ό,τι και να γίνει, η λογική λέει πως δεν θα τελειώσει κάτι, δηλαδή δεν περιμένουμε τον ΠΑΟΚ να κερδίσει 20 πόντους, δεν περιμένουμε την ΑΕΚ να κερδίσει 20 πόντους. Ναι. Η λογική λέει ότι το παιχνίδι θα είναι κλειστό, το σκορ θα είναι κλειστό είτε για τον ένα είτε για τον άλλον. Και ουσιαστικά τα πάντα θα κρυθούν την άλλη εβδομάδα στο ΆΚΑ. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο, και επειδή ο ΠΑΟΚ την πάθη ας πούμε πέρσι με την Καρσίεκα, όταν πάλι στη φάση των 16 είχε ένα μεγάλο προβάδισμα λίγα λεπτά πριν το τέλος, αλλά το προβάδισμα αυτό εξανεμίστηκε και πήγε με ένα συνέχεια, αν θυμάμαι καλά, στη ρεβάνση της Τουρκίας. Το ξέρουμε και θέλουν να είναι όσο το δυνατόν περισσότερο συγκεντρωμένοι στις πολύ μικρές λεπτομέρειες που μπορεί να καθορίσουν την νίκη. Εντάξει, τώρα όσον αφορά το καθαρά αγωνιστικό, οι δύο ομάδες είναι τέταρτη φορά που παίζουν μεταξύ τους φέτος. Θα παίξουν και άλλοι μια Ελλάδα, δεν αποκλείεται να παίξουν τα play-off. Δεν αποκλείεται μέσα σε ζώνη να παίξουν 7-8 φορές. Ναι. Μυστικά ανάμεσα στις ομάδες σίγουρα δεν υπάρχουν. Βέβαια ο καθένας του γονητής κάποια μικρά κολπάκια θα τα έχει ετοιμάσει για το σημερινό παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που ειδικά στο Champions League παίρνει πάρα πολλά πράγματα από τον ψηλό της, τον Vince Hunter, mm-hmm. Ο οποίος βέβαια ταξίδευε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να είναι 100%. Έχει ένα θέμα να ζούμε το ταλαιπωρεί και από το μάτς του περασμένου Σαββάτου με τον Προμηθέα. Είναι μια ομάδα η οποία βάζει πολύ τα χέρια της στην μπάλα, κλέβει μπάλες και προσπαθεί να τρέξει, το κάνει καλά, το έχει κάνει πολύ καλά στο Champions League. Και είναι κάτι το οποίο πάλι ο Πάκος να είναι πολύ συγκεντρωμένος και να το προσέξει. Και γενικότερα μια ομάδα που πάει πάρα πολύ στο θετικό rebound. Εκεί είναι ένα θέμα σίγουρα σημαντικό, γιατί ο Πάκος δεν είναι η καλύτερη ομάδα στο αμυντικό rebound. Είναι μείον ένα κορμί σήμερα που θα μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό το τομέα και μιλάω για τον Τζαμάλ Τζόουνς. Οπότε με ομαδική δουλειά
και μεγαλύτερη διάσταση αυτό το κομμάτι θα πρέπει να το ελέγξει όσο δυνατόν περισσότερο. Το έκανε και στα δύο εντός έδρας παιχνίδια, τα προηγούμενα με την ΑΕΚ, και στο κύπελο και στο πρωτάθλημα. Απλά σήμερα νομίζω ότι και για την ΑΕΚ είναι πολύ μεγαλύτερο το διακύβευμα, γιατί δεν το κρύβει ότι θέλει να ξαναπάρει το Final Four, ναι. Δεν το κρύβουν ότι θέλουν να πάνε να το κατακτήσουν ξανά. Και σίγουρα αυτά τα δύο παιχνίδια είναι πολύ πολύ σημαντικά και για αυτούς. Νίκο, μιας που είπες για τον Jones, χθες λέγαμε ότι δεν ήταν 100% σίγουρο αν χάνει τελικά τη σεζόν ή όχι. Τελικά θα μπει στο χειρουργείο. Ναι, θα μπει. Νομίζω ότι μπήκε κιόλας σήμερα. Για μια επέμβαση, να προσπαθώ να θυμηθώ τον όρο, αρθροσκοπική αν θυμάμαι καλά, στο γόνατό του. Δυστυχώς το λέγαμε και χθες, δεν μπορούσε να το αποφύγει. Ήταν ξεκάθαρο πλέον ότι δεν μπορούσε να πάει άλλο συντηρητικά. Και όσο άντεξε για μένα ήταν προς τιμήν του και έπαιζε με αυτό το πρόβλημα. Ουσιαστικά με αυτή την επέμβαση που κάνει σήμερα, η σεζόν για τον Τζαμάλ Τζόουνς τελειώνει. Γιατί η περίοδος αποθεραπείας είναι 3 με 4 μήνες. Οπότε ο Τζόουνς ουσιαστικά θα επιστρέψει, θα είναι διαθέσιμος να ξαναπαίξει με τη νέα σεζόν. Έχει συμβόλαιο, Νίκο, ο Τζόουνς? Όχι. Δεν έχει. Υπάρχει σκέψη, έχουν γίνει κουβέντες, θα γίνουν ή ακόμα δεν μπορεί να γίνει κάτι μέσα σε όλο αυτό που συμβαίνει στην ΚΑΕ? Είναι, ρε φίλε, τόσα πολλά τα άλλα πράγματα που είναι ανοιχτά που δεν νομίζω ότι στον ΠΑΟΚ μπορούν τώρα που μιλάμε να κάνουν κάποιο προγραμματισμό για τον χρόνο. Έτσι. Οπότε του Jones, εντάξει, δεν μπορώ να αποκλείσω τίποτα, αλλά σου λέω είναι και πολύ πρόημη. Πολύ πρόημη. Αυτό ρώτησα μέσα στον πανικό που συμβαίνει, αν μπορεί να υπάρχει καθαρό μυαλό. Είναι πάρα πολλά τα άλλα πράγματα. Και του Jones είναι πολύ πίσω σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι ο Αμερικανός είχε θετική παρουσία με τα πάνω του και τα κάτω του. Ναι. Πρώτη φορά ήταν στην καριέρα του σε ένα τέτοιο επίπεδο. Για μένα τα στοιχεία του είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα. Δηλαδή ένα κορμί που παίζει στο 3 και είναι 2-4 έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Έχει πολύ τίμιο σούτ εξωτερικό 75. Όχι δημιουργότερο ήταν αυτό του, αλλά την πάσα την έπαιρνε στη γωνία, το τρίπο του συνήθως το έβαζε. Όταν βρήκε αυτό το επίθεση είχε πολύ καλά τελειώματα κοντά στο καλάθι. Έχει δημιουργήσει κάποιες πολύ ωραίες στιγμές. Γενικά και στην άμυνα ήταν συνεπής στο μεγαλύτερο κομμάτι της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ. Τελειώνει άδοξη σεζόν για αυτόν, γιατί πραγματικά είναι κρίμα να μένει ένα παιδί έξω και να χάνει τη χρονιά τόσο νωρίς. Γιατί ακόμα είμαστε Μάρτιο, έχει ακόμα σίγουρα 2-3 μήνες μπροστά η σεζόν. Ναι. Και νομίζω ότι ο Τζόνς θα μπορούσε να βοηθήσει. Εντάξει. Τώρα όσον αφορά το πλάνο αντικατάστασής του, ψάχνει ο ΠΑΟΚ, δεν είναι ότι δεν ψάχνει και δεν ψάχνει τώρα, ψάχνει εδώ και καιρό για παίχτη εκεί. Νομίζω ότι δεν το έχει κρύψει ότι ψάχτηκε πολύ για τον Πέτε Γουέι, αλλά δεν βγαίνει και οικονομικά. Και νομίζω ότι... Ναι, νομίζω ότι παρότι δεν παίζει εδώ και περίπου 1-1,5 μήνα στη Σάσαρη, δεν είναι ελεύθερος ο Πέτε Γουέι. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό, δεν ξέρω δηλαδή αν η Σάσαρη για να αφήσει ελεύθερο μπορεί να θέλει λεφτά. Okay. Ναι. Απλά στο δικό μου το μυαλό, αν με ρωτάτε, από τη στιγμή που δεν μπόρεσε να κάνει, δεν γινόταν να γίνει μια προσθήκη που να είναι διαθέσιμη στα μάτια του Champions League, δεν ξέρω κατά πόσο μια προσθήκη μπορεί να είναι χρήσιμη για το πρωτάθλημα, να το πω έτσι. Το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟΚ θα είναι κάπου στο 4-5-6 μέχρι το τέλος της κανονικής περίοδου, δύσκολο να είναι στο 3, και εκεί μετά θα παίξει την είσοδο του στην τετράδα. Okay. Σε αυτή την κατάσταση που είναι οικονομικά, το να κάνει μια προσθήκη απλά για να κάνει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να τον βοηθήσει. Το να έκανε μια προσθήκη τύπου Petaway για να μπει και στα παιχνίδια με την ΑΕΚ και αν μπορέσει να περάσει από εκεί να συνεχίσει και στο Champions League, θα μου φαινόταν και εμένα πολύ, πολύ normal. Αλλά γενικά ο ΠΑΟΚ και από πέρσι το έχουμε δει, οι προσθήκες που κάνει μέσα σε σεζόν βρίσκει τον τρόπο να τον βοηθήσουν. Νομίζω ότι μία κίνηση ακόμα θα γίνει. Δεν ξέρω αν θα γίνει τώρα, άμεσα. Αλλά όταν βολέψουν οι συνθήκες, νομίζω ότι μία προσθήκη ακόμα εκεί θα γίνει. Τώρα σε πρώτη φάση, Τέπιτς, νομίζω και λίγο παραπάνω χρόνο στο Σχίζα. Γιατί και αυτός εκεί είναι στο 2-3. Και θα προσπαθήσει εκ των έσω σε πρώτη φάση, αυτά τα παιχνίδια τουλάχιστον με την ΑΕΚ, να είναι ανταγωνιστικός αυτό εκεί το κομμάτι στο 3-4, έτσι, γιατί ο Τζόνς βοηθούσε και εκεί σε χαμηλά σχήματα. Μάλιστα. Κάτι νεότερο για την προπόληση? Η προπόληση είναι πολύ καλή.
Η προπόληση είναι η καλύτερη σεζόν φέτος. Είναι καλύτερη και από το παιχνίδι με τον, με τον Άρη. Δεν υπάρχει νούμερο. Περίπου... Δεν υπάρχει νούμερο, Νίκο. Είναι, ήταν χθες το απόγευμα, ήταν περισσότερα από 1000. Σκέψω ότι την ημέρα, την προηγουμένη του Άρη, ήταν περισσότερα από 500. Ναι. Βέβαια, σε αυτό θα πρέπει να βάλουμε και το γεγονός ότι με τον Άρη ίσχυαν τα διαρκείας. Έτσι. Σήμερα δεν ισχύουν. Οπότε, με τέτοια προπόληση, με κινητοποίηση των συνδέσμων που έχουν δώσει και αυτοί αρκετά εισιτήρια και νομίζω σήμερα θα έχει αρκετό κόσμο και από το οργανωμένο κομμάτι, πιστεύω ότι θα, το γήπεδο θα έχει 5.000 κόσμο και σήμερα και αν γίνει όντως αυτό, νομίζω θα είναι πολύ σημαντικό για τον, για τον ΠΑΟΚ. Να έχει ένα γεμάτο γήπεδο. Εγώ πιστεύω ότι δύο ομάδες έχουν ποιοτική διαφορά. Ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι πιο ποιοτική ομαδικά και ατομικά. Οπότε αυτό το κομμάτι με κόσμο στο γήπεδο, με καλή ατμόσφαιρα, μπορεί να το ισορροπήσει ο ΠΑΟΚ και μαζί με τη δική του διάθεση και ενέργεια. Να πούμε, μια που το κάνουμε κουβέντα, όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά θα είναι. Γιατί αν πέσουν όλοι μαζί αυτοί που λες 3, 4, 5.000 που δεν έχουν εισιτήριο ακόμα, θα έχουμε ένα πανικό στα εκδοτήρια. Σωστά. Και νομίζω και οι άνθρωποι δεν είναι εκεί μαθημένοι όπως το ποδόσφαιρο σε μεγάλες ουρές. Έτσι δεν είναι. Ένα εκδοτήριο είναι, Σέργιο μου, τι να πρωτοκάνει. Οπότε καλό θα είναι για να μην υπάρξει πρόβλημα. Όσοι μπορείτε να είστε από νωρίς, τόσο το καλύτερο για εσάς και για τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Για να μην χάσετε ούτε ένα λεπτό από το σπουδαίο παιχνίδι. Πού το δείχνει το παιχνίδι, Νόβα Σπορτ 2. Ωραία. Νομίζω ότι δεν το δείχνει και η ΕΡΤ. Ναι. Δεν νομίζω να κάνω λάθος. Νομίζω ότι δείχνει αύριο τον Προμηθέα. Ναι. Με την Τενερίφη. Okay. Μεγάλο. Εντάξει, παιχνίδι, Νίκο. Σπουδαίο παιχνίδι. Ο Λίμπερο θα είναι από εκεί νωρίς με τον Νίκο και το ΠΑΟ 24. Θα τα πούμε στο Παλατάκι, Νίκο. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Συνέχεια. Εντάξει, είναι μεγάλο το παιχνίδι προφανώς και είναι στο επίκεντρο. Πολύ μεγάλο. Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και φαίνεται ακόμα και από την διάθεση του κόσμου, που πραγματικά είναι πολύ μεγάλη. Πολλοί θέλουν να βρεθούν σήμερα στο Παλατάκι. Θυμίζουμε 7.30 το παιχνίδι. Όσοι μπορείτε πραγματικά να είστε εκεί, από 15 ευρώ τα εισιτήρια. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό όμως για την ομάδα. Θα πάμε στο τελευταίο μας διάλειμμα. Ναι. Να επιστρέψουμε και με τα υπόλοιπα. Να έχουμε ακόμα μια συνομιλία για ένα πάρα πολύ εξίσου σημαντικό θέμα. Ναι. Που πραγματικά πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι και αφορά την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Μαζί μας είναι τα NAC Shoes, τα κορυφαία παπούτσια που μπορείτε να βρείτε στην πόλη και όχι μόνο. Όλη η ανδρική συλλογή τη βρίσκεται στο NAC.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα Πλατεία Υγείας Σοφίας, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, παντού υπάρχει ένα κατάστημα NAC. Και επειδή μας ακούν και πολλές γυναίκες. Ναι. Που βλέπω και από τα μηνύματα και τη γυναική συλλογή τη βρίσκει. Καλά, εννοείται. Εννοείται. Στο nac.gr και την παιδική συλλογή και τσάντες, αξεσουάρ. Τα πάντα. Προσφορές φτάνουν μέχρι το 50% και μέχρι 70% στα πάρα πολλά καταστήματα στόκ που υπάρχουν σε όλη την πόλη, όπου και να βρίσκεστε. Και όσο ταξιδεύετε, υπάρχει κατάστημα, θυμίζουμε, και στο Ελευθέρως Βενιζέλος με πάρα πολλά σχέδια και εξίσου καλές τιμές. Λοιπόν, μαζί μας το Ρίζιτσι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο στις 10 παρατέταρτο θα ξεκινήσει η παράσταση, η συναυλία, το σόου, ό,τι και να πείτε πάλι μέσα θα είστε, του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη στο Θέατρο Βεργίνα για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων, 6 τον αριθμό, αυτές θα είναι οι παραστάσεις η Τρίτη και η Τέταρτη. Κλείστε εγκαίρως θέσεις από τα ταμεία του Καζίνου φυσικά όλο το 24ωρο, public, τα καταστήματα public σε ωράριο καταστημάτων. Όλο το 24ωρο από το ticketservice.gr, τηλεφωνικά στο 217-234-567. Είναι προαιρετική η είσοδος στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δεν απαιτείται εισιτήριο εισόδου εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλώς πρέπει να έχετε συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας σας. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στην ηλικία, εάν θέλετε απλά να πάτε στο Θέατρο Βεργίνα και να απολαύσετε τον Δημήτρη Μπάση και τον Κώστα Καραφώτη. Έχετε ακόμα μισή ώρα γεμάτη για να μπείτε στις δύο κληρώσεις τις σημερινές για τα τρία εισιτήρια του αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στις 7.30 το τζάμπολ στο Παλατάκι και για τα 5 εισιτήρια του Κυριακάτικου αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Τούμπας στις 5 και 4 η Σέντρα. FM και ενώ ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε το μήνυμα στο 54526, μπαίνετε και στις δύο κληρώσεις. Αν δεν μπορείτε να πάτε στο μπάσκετ, μπορείτε να πάτε την Κυριακή στην Τούμπα ή το αντίστροφο, για να μην πάνε τζάμπα τα εισιτήρια, συμπληρώστε δίπλα αν θέλετε τη λέξη ποδόσφαιρο ή μπάσκετ
για να μπείτε μόνο στην κλήρωση για τον αγώνα που ενδιαφέρεστε. Η κλήρωση θα την κάνουμε εδώ με την αγάπη στις 2 παρά 5. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, τελευταίο μισάωρο για την ακρίβεια 25 λεπτά για το σημερινό ΠΑΟΚ 24. Οπότε έχετε ακόμα σίγουρα ένα 20 λεπτό και κάτι ψηλά ακόμα για να μπείτε στην κλήρωση για τα 3 εισιτήρια του ΠΑΟΚ ΑΕΚ σήμερα στο Παλατάκι και για τα 5 εισιτήρια του ΠΑΟΚ Ατρόμητος την Κυριακή στην Τούμπα. 7.30 το τζάμπολ σήμερα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. 5 και 4 η Σέντρα στην Τούμπα την Κυριακή. FM και ΠΑΟΚ ονοματεπώνυμο το στέλνετε στο 54526 το μήνυμα. Αν θέλετε να μπείτε μόνο στο, για το ποδόσφαιρο την κλήρωση ή μόνο για το μπάσκετ, βάλτε δίπλα τη λέξη ποδόσφαιρο ή τη λέξη μπάσκετ και θα μπείτε στην κλήρωση που επιθυμείτε. Μεγαλύτερη ζήτηση το παιχνίδι του μπάσκετ. Ναι, και νομίζω είναι λογικό. Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, γράφουν στη Ρουμανία ότι εκκρεμεί η υπόθεση Βαρέλα και ότι η παραμονή του θα είναι δώρο του Ιβάν Σαββίδη στον Ράσβαν Λουτσέσκου. Ναι. Έτσι το παρουσιάζουν οι Ρουμάνοι, οι οποίοι θεωρούν, εικάζουν ή έχουν πληροφορίες ότι η νέα συμφωνία θα υπογραφεί στα 900.000 ευρώ ετησίως. Ναι. Και αυτό λένε οι Ρουμάνοι. Ναι. Που εντάξει δεν ανακαλύπτουν και την Αμερική. Το έχουμε πει ότι αυτή είναι η πρόταση του ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτές τις μέρες. Τώρα, αν υπάρξει και νέα κουβέντα και υπάρξει αύξηση ή μείωση, θα το δούμε. Πάντως, εμφανίζουν μια σιγουριά από χθες, είναι η αλήθεια. Ότι τελειώνει αυτό. Διάφορα δημοσιεύματα υπήρχαν. Εντάξει. Εμείς έχουμε πει, το λέγαμε και χθες εδώ με τον Σταύρο, ότι είναι μια υπόθεση που την περιμένουμε και σίγουρα είμαστε όλοι 100% σίγουροι ότι πρέπει ο παίκτης να ανανεώσει και να μείνει στην Τούμπα. Το δίδυμο με τον Κρέσπο είναι πραγματικά απροσπέλαστο και το κορυφαίο στην Ελλάδα σίγουρα. Και από πίσω το να έχει και τον Ίγκασον ανά πάσα ώρα και στιγμή, νομίζω ότι εντάξει, είναι εγγύηση. Ναι, θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά με την περίπτωση του Βαρέλα, που το θέλει και ο ΠΑΟΚ, το θέλει και ο ίδιος ο παίκτης. Ναι. Ξεκάθαρα και η οικογένειά του, άρα είναι όλα υπέρ της συμφωνίας. Δεν θα χρειαστεί ο ΠΑΟΚ να βγει στη γύρα το καλοκαίρι για την ενίσχυση του κέντρου της άμυνας. Δηλαδή η παρουσία Κρέσπο, Βαρέλα και Ίγκασον. Δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Μαλεζά που λύγει το συμβόλαιό του. Ναι, ας το αφήσουμε ανοιχτό, γιατί δεν έχει να κάνει μόνο με το αγωνιστικό. Mm-hmm. Όπως δεν είχε και πέρσι. Ναι. Τέτοιο καιρό περίπου, λίγο αργότερα. Αλλά επειδή είναι αυτός που είναι ο Στέλιος Μαλεζάς, δεν αποκλείω εγώ προσωπικά την παραμονή, αν και δείχνει αυτό δύσκολο. Άξι. Αλλά ξαναλέω, δεν είναι μια απλή περίπτωση ποδοσφαιριστή που θα κριθεί μόνο για το τι μπορεί να προσφέρει. Το έχω ξαναπεί, θεωρώ ότι αδικήθηκε φέτος ο Στέλιος Μαλεζάς έναντι του Χατσερίδη. Mm-hmm. Αλλά όταν υπάρχει το δίδυμο Βαρέλα Κρέσπο, δεν μπορεί ούτε ο Στέλιος Μαλεζάς, ούτε ακόμα και ο Ίγκασον, ούτε ο Χατσερίδης να είχαν περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Απλώς επειδή ήμουν και στην προετοιμασία, όπως και ο Σταύρος, θεωρώ ότι με βάση την εικόνα των δύο και αυτό που τελικά πρόσφεραν, θα μπορούσε να έχει ο Στέλιος Μαλεζάς λίγο περισσότερο χρόνο από τον Χατσερίδη. Mm-hmm. Αυτό, τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο. Θα δούμε τι θα γίνει και με την ιστορία του Χατσερίδη, που εγώ προσωπικά τον είχα ξεχάσει το τελευταίο διάστημα. Πολλοί. Και πολλοί θεωρούν ότι κάπου ότι υπάρχει. Θυμήθηκα ότι είναι στον ΠΑΟΚ και δεν το λέω ηρωνικά. Με ένα ποστάρισμα του Χατσερίδη πριν από 3-4 μέρες. Ναι, ακριβώς πριν από το παιχνίδι προχθές. Δηλαδή είχαμε ξεχάσει και δεν το μάθαμε μέσα ότι κόπηκε από την αποστολή. Αυτό, ναι. Πολλές φορές δεν το σημειώνουμε ούτε καν στους εκτός αποστολής. Ναι. Γιατί πλέον είναι κάτι αυτονόητο για όλους. Θεωρώ ότι και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει. Ναι. Και ο ΠΑΟΚ φαντάζομαι θέλει το ίδιο. Καλά, δεν κάνει καλό και σε αυτόν όλο αυτό προφανώς. Προφανώς, εντάξει. Αλλά εντάξει. Είναι μια κατάσταση που θα πρέπει να ξεκαθαρίσει νομίζω το καλοκαίρι. Σίγουρα. Και να μην τώρα πώς θα βρεθεί η ομάδα να δώσει αυτά τα χρήματα, εγώ θεωρώ ότι δεν θα βρεθεί. Ναι. Ίσως πάει ο ΠΑΟΚ σε μια λύση να καλύψει και αυτό σε ένα μέρος του συμβολέου. Τέλος πάντων, θα δούμε. Είναι ένα θέμα που δεν είναι τα πιο σημαντικά αυτή τη στιγμή. Για τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ είναι το μάτς με τον Ατρόμητο. Όπου βέβαια υπάρχουν αρκετά θέματα για το μάτς με τον Ατρόμητο. Υπάρχουν. Δηλαδή είναι δεδομένο εκτός ο Ζαμπά μετά την αποβολή του προχθές στο ΆΚΑ. Εκτός Καντουρί και Πέλκας που έτσι κι αλλιώς θα είναι απόντες για αρκετό καιρό ακόμη, για 4 εβδομάδες περίπου και οι δύο.
Οπότε πάλι λίγο εκεί μεσοπιθετικά, νομίζω καλύτερο ο Λουτσέσκου να βρει λύσεις. Γιατί είναι αρκετά τα πρόσωπα που πλέον δεν είναι στην διάθεσή του. Και θυμίζουμε ότι ο Μπίσεσβαρ θα είναι εκτός από το μάτσο του Ξάνθη. Mm-hmm. Οπότε ίσως παίξει και αυτό ρόλο λίγο στη διαχείριση των αγώνων. Η Ξάνθη νομίζω είναι σε τρεις εβδομάδες. Τελευταίο της σειράς. Ναι, είναι ατρόμητος, είναι ο Πανετολικός του Αγρίνου και μετά είναι η Ξάνθη. Ναι. Οπότε εντάξει, έχει και μέχρι εκείνο το παιχνίδι χρόνο. Όλα δείχνουν ότι την Κυριακή θα πάει ο ΠΑΟΚ με Λιμνιό και Ερίκε. Ναι. Ναι, γιατί αυτό λέει η λογική. Και, ναι. Εντάξει, υπάρχει επιλογή, πάντα υπάρχει, αλλά ποτέ δεν τη βλέπουμε στην πράξη. Του Βιερίνια. Του Γιαννούλη πλέον μπακ και ναι. Του Βιερίνια μπροστά. Δεν θεωρώ ότι θα το κάνει αυτό το μάτς ο Λουτσέσκου. Ναι. Θα δούμε τώρα τις επόμενες μέρες αν καταγραφεί κάποια τέτοια δοκιμή ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι θα πάει ο ΠΑΟΚ με Λιμνιό και Ερίκη. Κατά τα άλλα, η ομάδα σήμερα επιστρέφει στο γήπεδο. Σιγά-σιγά προπόνηση και να ξεκινήσει προετοιμασία για το μάτς Κυριακής. Πιο χαλαρή εβδομάδα σχέση με την προηγούμενη, σίγουρα, που δεν υπάρχει μεσοβδόμαδο παιχνίδι. Και νομίζω ότι όλοι περιμένουμε και την Παρασκευή, την κλήρωση για το κύπελλο, να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Στις 12 είναι. Γιατί σίγουρα θα είναι πολύ διαφορετικό ο ΠΑΟΚ να έχει στα ημιτελικά μπροστά του ένα μάτς με την ΑΕΚ από να έχει ένα παιχνίδι είτε με την Λαμία είτε με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα είναι πολύ διαφορετικό. Οπότε περιμένουν νομίζω και στον ΠΑΟΚ περισσότερο να δουν τι θα προκύψει και από εκεί. Παρασκευή στις 12 θα γίνει κλήρωση στα γραφεία της ΕΠΟ στο Πάρκο Γουδί. Έτσι, αγάπη. Ναι. Στις 12 είναι, οπότε μαζί θα μάθουμε εδώ το ΠΑΟΚ 24 το ποια ομάδα θα κληθεί να αποκλείσει ο ΠΑΟΚ και να βρεθεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά σε τελικό κυπέλου και να φέρει το κύπελο στη Θεσσαλονίκη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά. Ναι. Θα είναι μια πολύ σημαντική επιτυχία. Ξεκινάει σιγά σιγά ο ΠΑΟΚ να παίρνει τους τίτλους που όλα αυτά τα χρόνια του έχουν κλέψει. Από την δεκαετία του 70 και έπειτα. Μέχρι και στα πιο πρόσφατα χρόνια, όπως για τελευταία φορά φυσικά πέρσι. Και όπως έκλεψαν τον ΠΑΟΚ το δικαίωμα τη σεζόν 9-10 να διεκδικήσει μέχρι τέλους το πρωτάθλημα. Αλλά τότε υπήρχε ο πολυμετοχικός του πατέρα του Βιεννόπουλου, της οικογένειας Γιαννακόπουλου και του Βαδελογιάννη και ο ΠΑΟΚ δεν είχε το δικαίωμα να το διεκδικήσει μέχρι τέλους. Στην κρίσιμη στιγμή έκαναν ό,τι μπορούσαν και είχε κάνει μια χαρά τη δουλειά του ως πάθας. Γενικά υπάρχει, να αφήσουμε το ποδοσφαιρικό λίγο στην άκρη γιατί δεν υπάρχει κάτι περισσότερο αύριο, ουσιαστική εξέλιξη. Υπάρχει και ένα κάλεσμα ξανά του Γιώργου Σαββίδη για σήμερα, ο οποίος Γιώργος Σαββίδης τις τελευταίες ημέρες πραγματικά προσπαθεί και αυτός να περάσει τα δικά του μηνύματα στον κόσμο. Ήταν εκεί το Σάββατο με τον Χολαργό, είδε το παιχνίδι μαζί με τον Μπάνε Πρέλεβιτς, νομίζω θα είναι και σήμερα, mm-hmm. γιατί παραμένει στην πόλη. Είναι δίπλα στην ομάδα μπάσκετ και πιο πολύ από ποτέ νομίζω τώρα, το τελευταίο διάστημα. Και πραγματικά προσπαθεί και αυτός να δείξει με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι πρέπει όλοι να είναι όσοι μπορούν τέλος πάντων να είναι εκεί σήμερα, σε 7:30. Για να είναι δίπλα στην ομάδα σε αυτό το πολύ σημαντικό παιχνίδι. Και για να κάνουμε έτσι λίγο για τη μετάβαση στην συνομιλία που θα έχουμε σε λιγάκι, υπάρχει και ένας ακόμα πολύ πολύ σημαντικός λόγος για να πάει κανείς σήμερα στο Παλατάκι. Και μιλάμε για τον Παντελή Κυριακίδη, που πραγματικά η οικογένειά του δίνει τεράστια μάχη καθημερινά για να μπορέσει να ανταπεξέλθει σε όλες τις ανάγκες, που είναι τεράστιες και συνεχώς νομίζω αυξάνονται. Λοιπόν, θα μας τα πει καλύτερα ο Τάσος Παπαϊωάννου, ο πρόεδρος του κλαμπ Λαχαναγοράς. Περισσότερο θα έχουμε μια συνομιλία μαζί του για να γνωρίζετε όλοι ότι πηγαίνοντας στο Παλατάκι σήμερα θα υπάρχουν εκεί τα παιδιά της Λαχαναγοράς, φυσικά και ο Τάσος, για να βοηθήσετε με ελάχιστα χρήματα μια τιτάνια προσπάθεια που γίνεται για να κρατηθεί στη ζωή ένα παιδί του ΠΑΟΚ, ένας προσφυγής του ΠΑΟΚ. Ναι. Τάσο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ετοιμαζόμαστε εμείς σιγά-σιγά. Από νωρίς θα είστε. Πιο νωρίς από τους παίκτες, από τη διοίκηση. Μου φαίνεται πρώτη θα φτάσουμε. Απαραίτητο, δεν πειράζει. Είναι η μέρα τέτοια. Τι να κάνουμε. Είναι μια πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει τα τελευταία 5 χρόνια. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για τον παίκτη, κατά τη γνώμη μας, εν ενεργεία παίκτη του ΠΑΟΚ που απλά βρίσκεται σε τραυματισμό. Και τη δική μας, ναι. Συμφωνούμε. Και θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση όλων μας, αν θέλουμε να λέμε ότι είμαστε αδέρφια, ότι ανήκουμε στον ίδιο χώρο. Αν και αυτό μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει και χρώμα,
απευθυνόμαστε και σε όλο τον κόσμο. Εννοείται πως δεν να βοηθήσουμε μια κατάσταση πολύ δύσκολη mm-hmm. που ξεκίνησε το 2009 κατά την επιστροφή του Παντελή με τον πατέρα του και άλλους τρεις από αγώνα του ΠΑΟΚ, ΠΑΟΚ ΑΕΚ τότε στα Βρυλίσια. Έξω από τη Λάρισα έγινε το δυστύχημα. Μέσα στο χώρο, μέσα στο αυτοκίνητο ήταν και εκτός του πατέρα του παιδιού και το παιδί, ήταν και το παιδάκι της ΑΕΚ mm-hmm. που ήταν αντίπαλος και τώρα, δόξα τω Θεώ, είναι μια χαρά, πηγαίνει στο σχολείο, απλά έχει ένα μικρό πρόβλημα που καταλαβαίνεις ότι κάτι έγινε, mm-hmm. γιατί τότε η ΑΕΚ με ρύμνησε για το δικό της παιδί και όλα πήγαν καλά. Δυστυχώς η τότε καθυστέρηση από τη δική μας μεριά οδήγησε σε αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα, με τον Παντελή να είναι σε άγρυπνο κόμμα και να προσπαθεί να μείνει στη ζωή, και αυτό μεταφράζεται σε 2.000 ευρώ το μήνα, δυστυχώς. Για τα απαραίτητα, έτσι, όχι για κάτι παραπάνω. Βεβαίως, εδώ δεν συζητάμε να ζήσει η οικογένεια, η μαμά που έμεινε πίσω και είναι κοφάλαλη ή ο αδερφός. Συζητάμε μόνο τα νοσήλια του παιδιού mm. και αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Δεν λέμε ποτέ για καλύτερη ποιότητα ζωής και τέτοια. Ακριβώς. Πάντα μιλάμε για νοσήλια. Για το απαραίτητο για να μείνει στη ζωή. Τάσο, για να μιλήσουμε ουσιαστικά το τι πρέπει να κάνει ο κόσμος. Εντάξει, γιατί γι' αυτό σε φιλοξενούμε και σε ευχαριστούμε που για ακόμη μια φορά είσαι μαζί μας στο Ολύμπερο. Υπάρχουν πολύ ωραία ξύλινα μπρελόκ με το δικέφαλο. Ναι. Εντάξει, μου άρεσε, ναι, μου άρεσε. Το έχω βάλει ήδη και στα κλειδιά. Το οποίο κοστίζει μόνο 3 ευρώ. Ναι. Εντάξει. Υπάρχουν και οι κούπες που σήμερα θα έχουμε εκεί. Υπάρχουν σημαίες που μας έχουν παραχωρηθεί. Υπάρχουν και κασκόλ, τα οποία ο κόσμος μπορεί να προμηθευτεί και το ποσό δίδεται στην οικογένεια του παιδιού για να συμπληρωθούν τα έξοδα που έχουμε περιγράψει. Η μία σημαία πόσο κοστίζει, Τάσο? Η σημαία είναι 5 ευρώ, όλα τα άλλα είναι 3. Εντάξει. Τα ποσά είναι ελάχιστα, το λέμε και το ξαναλέμε, δηλαδή για ένα τόσο ιερό σκοπό, παιδιά, αν έχετε μικρά παιδιά σήμερα μαζί σας, τα παιδιά, τα νύψια, πάρτε μία σημαία, δώστε 5 ευρώ ή αν δεν θέλετε σημαία, πάρτε ένα μπρελόκ ή πάρτε μία κούπα, βοηθήστε λίγο μια κατάσταση η οποία κακώς είναι στη σκιά όλα αυτά τα χρόνια και τρέχουν ουσιαστικά μόνο τα παιδιά από τη λαχανοαγορά όπως είναι ο Τάσος. Θα έπρεπε να νομίζω είναι πιο... ότι όλος ο κόσμος τρέχει πλέον. Έχουμε μεγαλώσει πολύ την ομάδα μας και μέσα σε αυτήν θεωρούμε και εσάς. Και νομίζω ότι σιγά σιγά ο κόσμος το γνωρίζει το θέμα. Μια δυσκολία ήταν το 2013 ότι κανείς δεν γνώριζε τίποτα. Mm-hmm. Αυτό ήταν μια τρομερή δυσκολία στην αρχή της προσπάθειάς μας. Τώρα ο κόσμος γνωρίζει, ξέρει τι γίνεται. Και προσπαθεί και αυτός με τον τρόπο του να βοηθήσει όπως μπορεί. Εντάξει, το ποσό, ξαναλέω, είναι ελάχιστο για ένα μπρελόκ, για μια σημαία ή για μια κούπα ή για ένα κασκόλ. Αλλά όταν μαζεύονται πάρα πολλοί άνθρωποι που βοηθάνε μια κατάσταση, θα δοθεί μια ανάσα στην οικογένεια του Παντελή. Θα ήθελα να συμπληρώσω, αν επιτρέπεις, ότι είμαστε και σε ένα οριακό σημείο, διότι αυτή την εποχή, πέρα από τις 2.000 ευρώ που είπα ότι είναι τα σταθερά έξοδα, πάντα προκύπτουν και έκτακτα. Αυτή τη στιγμή ο Παντελής θα πρέπει να τοποθετήσει μία αντλία στην κοιλιά του, η οποία με ένα σωληνάκι θα εκρίνει ένα υγρόμιο χαλαρωτικό mm-hmm. στον αυχένα του για να μην έχει σπασμούς, διότι οι σπασμοί σε μια τέτοια κατάσταση μπορεί να αποβούν μοιραίοι. Και υπάρχει το εξής παράδοξο, ενώ από τον ΕΟΠΗ χορηγείται αυτή η αντλία που κοστίζει 17.000 ευρώ, δεν υπάρχει γιατρός να την τοποθετήσει. Ναι. Εμείς σεβόμενοι, πάντα σεβόμενοι την επιθυμία της οικογένειάς του, μιλήσαμε με τον γιατρό, ο οποίος μας είπε ότι για την ομάδα του, τον οποίον υπέδειξε το ΕΟΠΗ, δηλαδή είναι όλο μια τρέλα αυτό, χρειάζονται 4.000 ευρώ για τον γιατρό, την ομάδα του και το νοσοκομείο για την κλινική να τοποθετηθούν. Να τοποθετηθεί αυτή η αντλία. Πραγματικά είναι μια τρέλα. Ναι, είναι μια τρέλα, η οποία δεν μας πέφτει λόγος και ούτε παρακαλώ τον κόσμο να μην σκεφτεί ότι ξέρεις εμείς έχουμε ένα γιατρό που μπορεί να τη βάλει δωρεάν ή να κάνει, γιατί η ευθύνη είναι μεγάλη σε μια τέτοια. Βέβαια. Εμείς πρέπει να σεβαστούμε την επιθυμία των οικείων του, βέβαια, και αν μπορούμε να βοηθήσουμε σε αυτό που έχουν αποφασίσει, καλώς. Το να προσπαθήσουμε να τα αλλάξουμε
εμείς δεν το θεωρούμε σωστό και δεν το υποστηρίζουμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι τρομερά μεγάλη ανάγκη. Δε. Είναι πολύ δύσκολο να περιγραφεί. Εμείς έχουμε κάνει τόσες συζητήσεις και ακόμη και εγώ ίδιος δεν έχω καταλάβει το μέγεθος. Οπότε παρακαλώ τον κόσμο να περάσει από εμάς. Τα κορίτσια που μας βοηθάνε, οι εθελόντριές μας θα είναι εκεί από τις 4.30 ώρα μέχρι και την έναρξη του παιχνιδιού. Και ένα μπρελόκ, μια κούπα, μια σημαία μπορεί να κάνει τη διαφορά και να βοηθήσει μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη. Ουσιαστικά μιλάμε, Τάσο, για να το κλείσουμε, πρέπει να μείνει ένα παοξάκι ζωντανό και να συνεχίσει να έχει η οικογένειά του δικαίωμα στην ελπίδα, γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Βέβαια. Αλλά όσο το παιδί είναι ζωντανό, καμιά φορά συμβαίνουν και θαύματα. Μακάρι να είναι παντελής ένα από αυτά το θαύμα και μία μέρα να ξυπνήσει από το άγρυπνο κόμμα. Και η κατάσταση, να σημειώσουμε ότι έχει βελτιωθεί από τότε που υπάρχει μια συμμετοχή του κόσμου, διότι οι θεραπείες γίνονται με συνέπεια και υπάρχει μια πρόοδος. Ναι. Η οποία πρόοδος όμως, αν σταματήσουν οι θεραπείες, δεν παραμένει, επιστρέφει στην προτέρα κατάσταση και χάνεται όλη αυτή η προσπάθεια. Είναι χρέος όλων μας να μείνει το παιδί αυτό ζωντανό και να έχει η οικογένειά του το δικαίωμα στην ελπίδα. Ότι θα ξημερώσει η μέρα που ο Παντελής θα είναι γρήγορα, θα είναι και πάλι κοντά μας. Νομίζω είναι χρέος όλων μας. Με 2 ευρώ, με 3 ευρώ, με 1 ευρώ. Ναι, ναι, δεν είναι ανάγκη. Δηλαδή, αν έχει κάποιος 1 ευρώ και δεν μπορεί να έχει 3 για ένα μπρελόκ, ας δώσει μισό ευρώ. Ας δώσει 1 ευρώ εκεί σε εσάς. Και θα το πάρει το μπρελόκ. Δεν είναι τώρα αυτό. Είναι μια εκτίμηση που έχουμε εμείς πάλι εκεί για τον κόσμο. Εμείς θέλουμε και τον κόσμο να έρθει, να μείνει, να μας ακούσει. Μπορεί με άλλο τρόπο να βοηθήσει. Μπορεί να ξέρει κάποιον να μας προτείνει μια άλλη λύση. Εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες, το έχω πει αυτό πολλές φορές. Ούτε σύλλογο έχουμε, ούτε έχουμε ένα φιλανθρωπικό σωματείο. Είμαστε απλοί φιλάθλοι, οι οποίοι ενημερωθήκαμε για την κατάσταση του Παντελή. Είμαστε σε μια τέτοια ηλικία, μια τέτοια κατάσταση που ασχολούμαστε και με άλλα θέματα. Όλοι προερχόμαστε, εγώ από την Καλλιθέα, από το Διοικητήριο, από τη Θύρα 4, οι φίλοι μου οι περισσότεροι, και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ναι. Και καλούμε τον κόσμο να έρθει κοντά μας. Ωραία. Άρα, Τάσο, θα είστε σήμερα στο παλατάκι έξω από το γήπεδο, κανονικά, από νωρίς. Από τις 4.30. Και συνεχίζουμε μετά κανονικά και από Κυριακή στην Τούμπα σε όλα τα παιχνίδια του ποδοσφαίρου, έτσι. Βέβαια, βέβαια. Μας έχει δοθεί άδεια μέχρι και το τέλος του πρωταθλήματος να είμαστε εκεί. Για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για αυτό το παιδί. Και θα το κάνουμε, να είστε σίγουροι, γιατί εμείς, εκτός από λαχαναγωρίτες και παοξίδες, έχουμε τρομερό πείσμα. Και όταν βάζουμε ένα στόχο, το καταφέρνουμε. Ναι. Και επιστρέφετε την Κυριακή ξανά στην ένα μπροστά, έτσι, στα επίσημα. Βέβαια. Ναι, ναι, ναι. Και υπάρχει μια σκέψη, επειδή το ποσό είναι μεγάλο, να έχουμε 2 κουμπαράδες, αλλά αυτό θα ανακοινωθεί στις επόμενες μέρες. Θα δούμε. Ό,τι γίνεται, εμείς το ανακοινώνουμε. Ωραία. Θα τα πούμε και από κοντά, Τάσο, το απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Δύναμη. Και με τη νίκη για να μην ξεχνιόμαστε. Μακάρι. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Τάσο. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα το ξαναπώ. Παιδιά, 1 ευρώ, 2 ευρώ, 3 ευρώ. Ό,τι μπορεί ο καθένας, τέλος πάντων, πραγματικά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι κάνουν σπουδαία προσπάθεια, γιατί βάζουν χρόνο δικό τους, έτσι. Και ασχολούνται κάθε μέρα. Όχι και μία φορά χρόνο την εβδομάδα. Και τάξη. Και χρήματα. Ναι. Είναι άνθρωποι που πραγματικά παλεύουν και φυσικά όλοι παλεύουν για τον Παντελή. Είναι μία ιστορία. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω. Γιατί έχω βρεθεί το 2013. Είχα επισκεφθεί το σπίτι της οικογένειας και είδα από κοντά τον Παντελή. Δεν υπάρχουν παιδιά λόγια για αυτό που συμβαίνει. Πάρα πολλά χρόνια από το 2009. Ο Παντελής είναι σε άγρυπνο κόμμα. Ένα παιδί που είχε πάει στην Αθήνα για να παίξει και όπως έπαιξε με τη φανέλα του ΠΑΟΚ σε ένα τουρνουά. Ο πατέρας χάθηκε στο δυστύχημα. Η μητέρα έχει αυτή τα προβλήματά της, είναι κοφάλαλη. Υπάρχει ο αδερφός του, ο Κυριάκος, υπάρχει ο παππούς. Υπάρχουν τα παιδιά της Λαχαναγοράς. Υπάρχει φυσικά η ΠΑΕ ΠΑΟΚ που και αυτή βοηθάει. Υπάρχουν και παίκτες και υπάρχουν και όλοι εσείς. Που νομίζω με 1 ή 2 ευρώ μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά και σήμερα και στα επόμενα μάτς. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Αν να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν, θέλω 3 νούμερα από το 1 μέχρι το 37 για το μπάσκετ. 3. 3, ναι. Λοιπόν, το 1, mm-hmm. το 17, ναι. Και το 22. Ωραία, και θέλω
5 νούμερα από το 1 μέχρι το 29. 16. Για τα στήρια το ποδόσφαιρο, 16, ναι. 4, mm-hmm. 27, ναι. 30, ναι. Ακόμα ένα. 29. Φτάνει. Έχεις μια ροπή να πεις και έκτο κάθε φορά. Ρίγω 5, γιατί νόμιζα ότι λέω 4. Το 16, το 4, το 27, το 30 και το 29. Πω, χάνω αριθμούς, δεν ξέρω. Κάτι γίνεται. Λοιπόν, το γυμναστήριο να βρεις, κουραστεί. Μέχρι, κανονίστε. Μέχρι να βρεις τους τυχερούς. Μαζί ήμασταν τα Νάξους, τα κορυφαία παπούτσια μπορείτε να βρείτε στην πόλη. Όλη την αντρική συλλογή και τη γυναική και την παιδική, όπως είπε και ο Στέργιος, τη βρίσκεται στο nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και στα καταστήματα πλατεία Αγία Σοφία, στο Mediterranean Cosmos, σε όλα τα στόκ στην πόλη, ανατολικά, δυτικά, στο κέντρο, παντού υπάρχει ένα στόκ με πάρα πάρα πολύ καλές τιμές και πολύ καλές εκπτώσεις. Κατάστημα υπάρχει και στο Ελευθέρω Βενιζέλο για όσους ταξιδεύουν, είναι ευκαιρία να περάσετε και από εκεί. Πάρα πολύ μεγάλη γκάμα επιλογών και πραγματικά τα παπούτσια τη NAC είναι εγγύηση ότι πάρετε, πραγματικά θα το κρατήσετε για πάρα πάρα πολύ καιρό. Μαζί μας είναι στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ και του ΠΑΟΚ 24. Μεγάλη γκάμα στοιχηματικών επιλογών, πολλά τα ειδικά στοιχήματα, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, Στέργιο. Έμα θα παίξει και τένις, πες το, δίπλα μου. Δεν έχω παίξει τένις ποτέ. Είχα παίξει εγώ όμως και το θυμάσαι, στα είχα δείξει. Υπάρχει το σερί και φυσικά live καζίνο όλη την ημέρα για να μπείτε και να δοκιμάσετε και εκεί την τύχη σας πάρα πολύ εύκολα. Μαζί μας στη δεύτερη ώρα ήταν και το Θεϊκό Πιστοπολείο που βρίσκεται στην Αγγελάκη 10 σχεδόν στο ύψος της Αλεξάνδρου Βόλου. Μία πάρα πάρα πολύ καλή επιλογή όσοι είστε στο κέντρο και αυτή την ώρα σκέφτεστε το μεσημεριανό φαγητό. Τα παιδιά έχουν φτιάξει στην Αγγελάκη 10 έναν πάρα πολύ ωραίο και όμορφο χώρο με τραπεζάκια μέσα αλλά και έξω επί της Αγγελάκη. Πάρα πολύ μεγάλες μερίδες, πρώτης ποιότητας υλικά, πάρα πολύ καλή εξυπηρέτηση. Μία δοκιμή θα σας πείσει νομίζω και θα γίνετε θαμόνες στο Θεϊκόν. Τώρα αν είστε σπίτι και μένετε στο κέντρο, είτε ανατολικά μέχρι την Τούμπα, είτε δυτικά μέχρι το σταθμό του ΟΣΕ, 2-3-10-2-21-3-21 θα σας εξυπηρετήσει αμέσως στο Θεϊκόν. Εξυπηρετεί από τις 12.30 το μεσημέρι μέχρι τις 2 τα ξημερώματα σε καθημερινή βάση. Προσφορά στο delivery με κάθε μαλαματίν άλλη μία δώρο, δωρεάν ελιφέ σε όλα τα σάντουιτς και το μεγάλο τούτου Θεϊκόν διπλό τεράστιο σε μέγεθος σουβλάκι με μόλις 2,5 ευρώ. Αν θέλετε μπαίνετε και στο Facebook Θεϊκόν 2018 για να βλέπετε και εκεί τις προσφορές και τι σας προσφέρει το Θεϊκόν. Μαζί μας και το Ρίτζεσι Καζίνο με το θέατρο Βεργίνα, Παρασκευή και Σάββατο οι δύο επόμενες παραστάσεις του Δημήτρη Μπάση και του Κώστα Καραφώτη, ένα πάρα πολύ δυνατό και λαϊκό δίδυμο. Εξασφαλίστε γκέρος στις θέσεις σας, εισιτήρια στα ταμεία του καζίνο, στα καταστήματα public, στο ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7. Λοιπόν, εισιτήρια για το σημερινό αγώνα του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, τζάμπολ στις 7.30. Βαμβακόπουλος Καλισθένης, το κινητό σε 4.23. Στέλιος Δίγκας, το κινητό σε 6.17. Και Παπαδόπουλος Εμμανουήλ, το κινητό σε 4.89. Βαμβακόπουλος Καλισθένης, Στέλιος Δίγκας, Εμμανουήλ Παπαδόπουλος. Για το ποδόσφαιρο, Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, το κινητό σε 7.60. Ζαμίδης Ραφαήλ, το κινητό σε 2.25. Μανιάτης Γιώργος, το κινητό σε 2.54. Φώτης Ντάγκας, το κινητό σε 191. Και Ευμορφία Μπίλιου, το κινητό σε 7.37. Για το ποδόσφαιρο, ξαναλέω, Βαγγέλης Τριανταφυλλίδης, Ραφαήλ Ζαμίδης, Γιώργος Μανιάτης, Φώτης Ντάκας και Ευμορφία Μπίλιου. Θα ενημερωθείτε όλοι από την Μαριλίζ. Νομίζω θα δώσουμε και αύριο εισιτήρια για το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάποτε φτάσαμε στο τέλος. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στα παιδιά του ανάλυση του Paris Press, Σταύρος Κόλκας, Αντώνης Τσακαλέας, ο Γιώργος Παναγιωτίδης και όλα τα παιδιά του team έχουν ετοιμάσει και σήμερα πάρα πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Θα είναι μαζί σας μέχρι τις 3. Αυτά από εμάς, μένετε στο Λίμπερο. Καλό μεσημέρι.